Της κακομοίρας με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς στη δόξα της ηλικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται και πως τόπισε η στέρα μου και αυτό το μου κουκουνάρα μου το. Της κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Είμαι πολύ αγαπημένος φίλε. Τι έπατε βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν εμπιστεύω με κανένα, δεν ξέρω κάποιο. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στους 95,5. Ο κύριος Κωνσταντίνος Βαδικεωργίου στη Δήμη στον Ήχο, ο Γιάννης Δησιράπης στο Production. Η Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, ο Χρυσός Τραπτόπουλος και ο Γιώργος Κόκκινος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας. Εσείς τηλεφωνείτε στο 18133 έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Θα σας δώσω την καλύτερη λύση και φυσικά την καλύτερη τιμή σε ένα μόνο λεπτό. Οπότε για οριστική διαγραφή, αδερφή Κωνσταντινίδη. Οι αδερφοί Κωνσταντινίδη, οι οποίοι έχουν και ένα τεράστιο παζάρ ανταλλακτικών, μπείτε τώρα στο www.listoparto.gr και βρείτε αυτό το οποίο χρειάζεται στο δικό σας αυτοκίνητο. Από τη Δευτέρα, 5 Μαρτίου, έχουν ξεκινήσει οι κληρώσεις για τα αρνιά τα οποία δίνει το Μετρόπολης 95,5. 11 και 4, 3 και 4 και 6 και 4 ανακοινώνεται ένα όνομα. Ένας νικητής, ο οποίος έχει 30 λεπτά να επικοινωνήσει με το 2310 και τα 390. Στείλε τώρα αλφα-3, αφήνεις κενό, τη λέξη αρνή, το ονοματεπώνυμό σου και το στέλνεις στο 54344 για να μπει στην κλήρωση. Μόλις ακούσεις το όνομά σου, είπαμε 30 λεπτά επικοινωνείς μαζί μας. Τα αρνιά είναι μια προσφορά από τα κρέατα Χατζιαγόρου με 3 καταστήματα. Ευπροσύμηση 24 στον Εύωσμο, Εθνικής Αντιστάσεως 31 επίσης στον Εύωσμο και Βλάλη 35 στο Καπάνι. Παρέα με τη μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα, τη Hyundai Εσκιάδης Μπαροδήμος, η οποία και αυτή την εβδομάδα έχει την μοναδική υπερπροσφορά. Με το Hyundai i20 να μπορείτε να το αποκτήσετε με όφελος μέχρι και 1.600 ευρώ ανάλογα με την έκδοση του Hyundai i20 το οποίο θα χρειαστείτε. Περισσότερα στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών ή τηλεφωνώντας τώρα στο 2310-596-596. Τι έγινε Κωνσταντίνε, γράφεις, βλέπω, σημειώνεις. Τι συγκέντρια τι κάνω, τι μπλούζα αυτή που φοράς, τι ώρα έχει μπροστά. Τι έχει, ποδοσφαιριστές έχει. Ποδοσφαιριστές και καπνογόνα. Καπνογόνα και ποδοσφαιριστές, κάνα σάντουις δεν έχει και γραφισμένο με αυτή την κοιλιά που μέρθες πρωί πρωί. Ωραία, κόβει αυτό όμως. Κόβει. Είναι έξυπνο. Αυτό. Ναι, κόβει. Κόβει τις μαγούλες του, κόβει. Είναι έξυπνη. Η μπλούζα κόβει τα μαγούλες. Στιλιστικά είναι, ναι, κόβει. Η μπλούζα κόβει τα μαγούλες. Κόβει τις χιλιές, τα πατσοχή, ωραίο και το μπλουζί, τα παπούτσια βλέπω τα ίδια. Το στίγμα δεν πρέπει να είναι
Καλό. Τέλος πάντων, θα έρθει ο Γατζινάκος να μας κάνει λίγο μάθημα κανένα πεντάλεπτο. Έχει ωραία θέματα. Πότε? Τώρα, σήμερα. Γιατί χτυπιέσαι ρε κόκκινη, συνεργάτης της εκπομπής είμαι. Με τον Ανδρώνη μίλησε, συμφώνησε, δώσαν τα χέρια. Για την εκπομπή. Ποια εκπομπή, για όλες τις εκπομπές. Όπου θέλει βγαίνει, ένα πεντάλεπτο και λέει, συνονοήθηκε. Γιατί, τι, σε πειράζει. Τον ενόχλησε, είδες. Παίξε μπάλα ρε, πάνω τα θέματα. Είναι σταυροκοπιέσαι ρε, ο Άγιος Ραφαήλ δεν κάνει θαύματα σήμερα. Κατέβασε στα μούτρα κάτω, ε! Ένα το είσαι. Τι να σε πω, τέτοιο να μπιόρισε, τέτοιο έβγαλε τι σταυροκοπιέ σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Γιατί τι έχει αυτή η εκπομπή, τι είναι το Λόρδον η εκπομπή, είναι. Αυτή η εκπομπή την ακούνε, την παρακολουθούν ολογιό, ολογιό. Είναι η εκπομπή σου, είναι η εκπομπή μα. Ναι, ωραία. Στην εκπομπή σου να κάνει ό,τι θέλει. Ναι. Άμα θε φύγε, τι να σε πω. Άμα θέλω να φύγω. Άμα θε φύγε το πεντάλεπτο που θα έρθει ο Χατζηνάκο, μην το μιλά, άμα τον ζηλεύει να πούμε. Δεν θα κάνει τίποτα χωρί να μιλήσουμε. Τι. Πόσο δύσκολο να το καταλάβει αυτό. Ναι. Τι λες, ε? Πόσο δύσκολο το καταλάβει. Σοβαρά, ε? Τι λες. Ναι, εκπομπή μας είναι φυσικά, ναι. Ναι. Ο συνεργάτης κεφαλιού του. Όχι, είναι συνεργάτης της εκπομπής, συνονίζει και σε όλο με τον Ανδρώνη. Βγήκε στον Κουλιανό, βγήκε σε εσένα, θα βγει σε εμάς. Για το καλό της ομάδος. Είσαι με την ομάδα, ρε, ή δεν είσαι. Είσαι ατομιστής παίκτης, ρε. Εδώ ο Ρονάλντο χτες τον είδες, ρε. Πετά μια πάσα στον άλλο τον Λούκα Βάσκες. Πατ! Πάρ' το μέσα να πούμε. Δεν έκανε στροφή ανάμεσα σε δύο στόπερ να κάνει το εγωιστικό του. Εμείς είμαστε Ρονάλντο και Μέση, ρε. Εργάτες είμαστε, ρε. Για το ραδιόφωνο μας, την τηλεόρασή μας, ομαδικά, ρε. Πώς λένε εδώ που κάνουμε τα γεύματα στις φίξεις εκεί που μας κάνει ο κύριος. Καιρό έχουν να μας κάνει. Τώρα αυτοί δεν βγαίνουμε πρώτοι, περνάει ο ζου, του ζου πάει και τα ίδια. Εμάς δεν μας τα ίδια. Κατάλαβες. Τα μαγουλάκια σου έχουν αδυνατήσει. Δεν έχει τώρα πρωτιά. Σε τρώει γκόμενα στο ζου, εκείνη ψήλη με τα ποδάρια να πούμε. Κατάλαβες. Έλα, 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 πάνε στα θέματα. Μην κατσουφιάζεις, κόκκινε. Δεν μ' αρέσει να κατσουφιάζεις. Πάτρα είδες. Φυσικά και είδες. Ηρακλή είδες. Είδε. Πώς τα είδες, αφού ήταν την ίδια ώρα. Είχαν τόσο τρομερό ρυθμό που ναι. Δεν μπορούσα να το κάνω. Τα είδες και τα δύο δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, πάρα πολύ ωραία. Τεράστιος πόντος πρωταθλητισμού για τον Άρη. Σώθηκε το τομάρι του Σπανού. Τον είχαν για φάγωμα το Σπανό, είχε και ένα τίτλο. Δεν υπάρχει. Ναι, άκου τώρα τι λέω. Άσε τώρα τι λέω. Εγώ είχα το Μάτζιο έτοιμο. Είχα το Μάτζιο έτοιμο. Τον είχα το Μάτζιο έτοιμο. Στον γκολ του Ντούνι ο Μάτζιο τον πιάσανε 10 μεγάλες Παρασκευές. Σου λέει τώρα δεν μπορώ να τον φάω αυτό το κούνθουρο να πούμε από εκεί. Θα τη βγάλει τη σεζόν, τη βγάλει και αίτητο κτλ. Καλό ήταν ο Άρης για ομάδα Β ρόλου εκεί. Πολλά τα φάουλ. Η Πάτρα τι. Ομάδα Β ρόλου. Β ρόλου ήταν ο πρώτη ένσταση που έχω. Ένσταση έχει. Ομάδα Β ρόλου. Πίσω από τη σέντρα, 50 φάουλοι χάπτου κτλ. Και το πήγε το μάτς στον πόλεμο ο Άρης. Το πήγε το μάτς ο Άρης στον πόλεμο. Και στον πόλεμο το πήγε ο Άρης και γλίτωσε για την κάρτα του κοντού να πούμε του Πλατέλα που έπρεπε να βγει να πούμε με δεύτερη κίτρινη. Και αφού ο κοντός δεν βγήκε και τον έκανε και εσωτερική αλλαγή, αν το είδες. Τον έβαλε να πούμε στη θέση του Παυλίδη, του Ανύπαρτου και του Διαμαντόπουλου. Μπήκε ο Παστάς, μπήκε ο Ντούνις εκεί και ο Πλατέλας πήγε δεκάρι. Αυτή ήταν το μυστικό να πούμε του Κούνδουρου. Μυστικό, ήταν καλή. Καλή αλλαγή. Ήταν πολύ καλή αλλαγή. Λοιπόν, ο άλλος έκανε μια κακή αλλαγή. Έβγαλε έξω ένα καλό χαφ τον Αργυρόπουλο που με ταχύτητα, με εκρήξεις, θα μπορούσε να βγάλει και κόντρα επιθέσεις με Στεργίδη και Ελευθερία. Πήγε, τον έβγαλε. Έβαλε και ένα 17χρονο, ένα Μουστακόπουλο. Έχασε το κέντρο. Ήταν μεγάλη κίνηση. Του Κούλτουρου και κακή κίνηση του. Πώς τον προπονητή της Παναχαϊκής, βοήθησε με λίγο. Το ξεχνάω, ρε. Ο Φρυδόπουλος. Ο Φρυδόπουλος. Σε ευχαριστώ. Ο Φρυδόπουλος. Το θυμάστε τον Φρυδόπουλο. Σέντερ μπακ με αυτά τα μούτρα, σαν φυλακισμένο. Δίσκε έβαλε μπλουτζίν, θα δίσκε έβαλε κουστούμι να πούμε. Εντάξει, το έχασε το μάτσο ο ίδιος με αυτή την τρίτη την κακή την αλλαγή. Με αυτή την τρίτη του έβαλε και ένα γκίνο στη θέση του Φουρλάνου, γκίνο δεν έπιασε. Δεν έπιασε. Και εκεί πέρα ο Άρης μίλησε με τον Πλατέλα. Μίλησε με τον Πλατέλα. Γίνεται ένα φάουλ εκεί στον Ντούνι. Κακός το κάνει ο στόπερ το φάουλ στον Ντούνι. Φωνάζουν οι Πατρινοί. Χθες έβγαλα τρεις Πατρινούς στην Μαρμίτα. Τρεις Πατρινοί από την Πάτρα βγήκαν. Και λέει: να λέει δεν ήταν φάουλ. Σταματήστε ρε. Με πλάτη ο Ντούνι πάει και τον κάνει φάουλ. Πώς δεν είναι φάουλ. Είναι βλάξο ο Λουμπαρδέας. Πώς το λένε. Που πάει και κάνει το φάουλ απάνω να πούμε στον Ντούνι. Πλάτη ο Ντούνι. Έχει και ένα τερματοφύλακα 47χρονο συνομήλικο με τον κόκκινο και με μένα. Πάει και κάτι πίσω από το τείχος ο Βρονταράς, θα ρίξει και θα βρούσει το φάουλο Μέση να πούμε. Άφησε τη γωνία, σκάει μπάλα, μέσα και 40 χρονών, δεν πάει να γυρίσει, πάρ' το 1-1, σώδει και ο Άρης. Στη γωνία το παιδιά. Ε, ναι, αφού κάθεσαι, με είπες εχθές,
Τι, με λες παρατήρησε τον που κάθεται. Πού με είπε. Πίσω από το τείχος. Ε, άμα κάθεται πίσω από το τείχος, τι περιμένει. Αυτός περίμενε. Τι περίμενε. Αυτός περίμενε. Ο Μαραντόνα στάρει το φάουλ. Τι περίμενε. Ο Πλατέλας έχει καλά χτυπήματα. Δηλαδή... Ο Πλατέλας μπορούσε να την περάσει άλλα πράγματα το τείχος. Ναι. Να το βάλει. Σιγάρε τον κούι, τον Πλατέλα. Πώς θα την περάσει. Δεν είναι κούι. Πώς θα την περάσει. Την πέρασε πολλές φορές πάνω από το τείχος. Έχει τη δύναμη. Πού έχει βάλει. Ένα πω τι γκολ έχει βάλει. Ένα σίγουρα έχει βάλει. Ένα βάλει. Σε κι εγώ άμα σου τάρω 200 βάλω ένα. Αυτό περίμενε. Έλα ρε κόκκινε τώρα. Τον Βρονταρά τώρα. Αλλά ο τρόπο. Μόνο που το λέμε Βρονταρά καταλαβαίνει ότι ο άνθρωπο μυαλό δεν έχει. Είναι και ο παίκτη ο τελευταίο ο οποίο είναι στην άκρη του τείχους που δεν απλώνει το πόδι. Δεν απλώνει το πόδι. Αφού δίπλα του περνάει η μπάλα. Τόσο δύσκολο είναι. Εσύ το απλώνει το πόδι. Αφού πέρασε γρήγορα η μπάλα. Πού να προλάβει να απλώνει. Αλλά ήταν τόσο δυνατό και τόσο καλό το κοντά ήταν στα 3-5 μέτρα. Απλώνει το πόδι. Ποια 5 μέτρα, στα 11 βήματα είναι το τείχος. Άντε πάλι τα ίδια. Τέλος πάντων, στεναχωρέθηκε εσύ ή ευχαριστή. Να στεναχωρεθώ. Ναι. Να στεναχωρεθεί για ποιο λόγο. Με ποιον ήσουν αρέ. Με τον Άρη. Φυσικά. Τι σε ήρα κλειδιά είσαι που είσαι με τον Άρη. Ρε φίλε, με ρωτά με ποιον είναι ο σκουλά με τον Άρη. Δηλαδή χάρηκε που έβαλε τον κόλο Άρη. Φυσικά και χάρηκε. Πανηγύρισε και γιατί να στεναχωρηθώ. Μάλιστα, εντάξει, καλά. Εντάξει. Γιατί πρέπει να στεναχωρηθώ. Εντάξει, πάρα πολύ καλά. Είναι κακό. Κακό είναι και η Ερακλειδέα είναι κακό, ναι. Πρέπει εσύ να χαίρεσαι. Γιατί ήταν Αριανό χάρηκε και στεναχωρηθεί. Εγώ δεν δήλωσα καμιά ομάδα. Εσύ το λέω εσύ πες ό,τι θες. Εσύ πες στι 50 λέξει 30 ψέματα λε. Δεν πάω να πει ό,τι θες εσύ. Το θέμα τι λόγο. Αυτό δεν. Στι 50 λέξει 30 ψέματα. Υπάρχει το δικό σου. Σωστό. Εσύ υπάρχει... πρέπει να είσαι σωστό ή με τον έστωπο να πούμε. Μακρινό συγγενή πρέπει να είσαι. Υπάρχει το σωστό και το λάθο. Το υπάρχει... Αναλύσαμε την Πάτρα με τον Άρη. Όχι. 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 Γιατί αλλάζει λόγια. Λόγια. Βάζει λόγια. Βάζω αλλάζεις... λόγια. Φυσικά. Μάλιστα. Λέγει. Απλά είναι τα πράγματα. Για πε. Λοιπόν. Λέγει. Έχω απορίε. Έχει απορίε. Ναι. Ποιε απορίε. Επειδή το συζητήσαμε το παιχνίδι από χθε. Εχθέ μίλησαμε. Απορούσε. Πού δείχνει τον Άρη. Πρώτη ερώτηση. Το λέω τώρα μπαίνω σπίτι, δεν έξω ήμουνα. Άλλο σε ρώτησε. Ποια είναι τα χρώματα του Ηρακλή. Αυτό σε ρώτησε. Ποια φορά. Ναι. Άνοιξε τη φωνή και δέστολο. Δεν το έχω δει ακόμα. Δεν το είδε. Στο 20 λεπτό. Ο Λούγκρι ζεψάριο κόκκι. Το 15 λεπτό. 15 λεπτό. Αγαπάει το ακριβώ την ώρα. Το αγαπά το ποδόσφαιρο. Είσαι αγαπητό άνθρωπο. Εγώ πάντω το ψάρι με δυσνεκτικότητα. Ξέρει, δεν μπορώ το ψάρι. Έχει τη δυσνεξία στο ψάρι. Ναι, έχω δυσνεξία στο ψάρι. Άμα φάω ψάρι. Κόσμο να έχει στο γάλα, στα λακτοκομικά. Ναι. Στο κρέα, στο τύπο, στο ψάρι. Το ψάρι έχω, ναι. Άμα φάω ψάρι, ταράζεται το έντερο. Φαίνεται στον πλανήτη σου δεν έχουν ψάρια. Δεν είχα ψάρια, λίμια δεν είχα στον πλανήτη. Μόνο βουνά έχουν. Μόνο βουνά έχουν. Φαλακρά βουνά. Φαλακρά βουνά, ναι. Πράγμα σαν και φαλακρά είναι. Λοιπόν, πήγα, έφαγα με έναν συνεργάτη μου την Παρασκευή σε ένα εστιατόριο. Τι ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Ναι, θέλω να σε πω, ταράζεται το έντερο. Με ρωτούσε συνέχεια. Ναι. Τι φορά και σου λέω, θα σου πω μόλι ανέβω. Ναι. Και μετά σε απασχολούσα, σου είπα τι φοράνε. Σου είπε. Λοιπόν, είδε το παιχνίδι, χαλάστηκε που έβαλε ο Ηρακλή γκολ. Με την άμυνα του της ΑΠΕΛ ψηλά. Τη βλάκα στον προπονητή μου έλεγε στο τηλέφωνο. Είναι δυνατόν να μαρκάρει ψηλά. Δεν αφεκάλεσε τα βλάκα του προπονητή. Λες τι φελός μπορεί να είναι αυτός προπονητικά. Και τρώει τέτοιο γκολ σε κόντρα επίθεση. Ναι, μέσα στο Καφταζόγλιο. Φελός δεν είναι. Δεν το ξέρω ποιος είναι ο προπονητής. Αλλά τον δούμε εδώ. Ποιος είναι, ξέρεις. Συγκρίνει τη μία ομάδα με την άλλη. Αυτό ακριβώς. Επειδή μία ομάδα δεν συγκρίνεται με την άλλη, άμα φάω γκολ θα το φάω σε κλειστή άμυνα στο 0-0. Σε αντεπίδεση. Η ομάδα της ΑΠΕΛ Λαγκαδά. Το Λαγκαδά έχω και μπράβους εκεί. Κάτι τετραγωνοκέφαλος με κάτι μίξες, κάτι αυτά, κάτι γορίλες, κάτι πρωτεΐνες, κάτι ταυρίνες παίρνουν. Κάνουν και τους μάγκες, πει ο Ανδρώνης εκεί. Σκάθισε στον πάγκο για να ισορροπήσει την κατάσταση. Δεν πλήρωσε και αυτός ο δικός μας κανένα γορίλα να πάει εκεί στο Λαγκαδά. Ηρακλής ΑΠΕΛ 3-0. Πάρα πολύ ωραία. Γράφεται εδώ. Κατασκοπία Παζιαρά. Ωραία κεφάλι που έκανε ο Παζιαράς από το φαΐ. Ηρακλής ΑΠΕΛ 3-0. Ηρακλής ΑΠΕΛ 3-0. Δεν γράφει ποτέ ποιος είναι ο προπονητής της άλλης ομάδας. Ποιος γράφει εδώ. Football. Ποιος είναι ο προπονητής του ΑΠΕΛ Λαγκαδά, δεν ξέρεις. Γράφει εδώ ποιος είναι. Αυτός δεν γνωρίζει, δεν μπορεί δεν το ξέρει. Στη θέση που είναι εδώ. Στη θέση, ΑΠΕΛ. Φαρμάκης, Βουτσιάς κτλ. Προπονητή δεν γράφει εδώ. Ποιος είναι ο προπονητής εδώ. Δεν γράφει. Δηλαδή, εγώ αν πάρω την εφημερίδα δεν ξέρω ποιος είναι ο προπονητής του Λαγκαδά. Οι άδερφες κατά από το Λαγκαδά. Λέγε κόκκινε παρακάτω. Άλλα θέματα. Κέρδισε 3-0 με αντεπίθεση πρώτο γκολ. Συγχαρητήρια εκεί πέρα. Καλύτερο στο μεγαλύτερο. Ναι, 500 άτομα, 400 άτομα εκεί. Ο πυρήνα των αναρχικοκομμουνιστών εκεί ήταν ο εκεί. Ο Θέμελης είναι ο προπονητής. Ο Θέμελης. Θέμελης είναι καλός προπονητής. Αστέριος Θέμελης. Τερματοφύλακας που δεν έπιασε στον πάγκο, αλλά πολύ καλός προπονητής. Πώς την πάτησε έτσι ο Θέμελης. Και τερματοφύλακας κιόλας να του φύγει στην κόντρα επίθεση. Καλός προπονητής είναι ο Θέμελης. Το παρακολουθούσα εγώ από το μεσημέρι. Να το, ο Θέμελης, καλά, τώρα πρέπει να πήγε. Καλός προπονητής είναι. Πώς του ξέφυγε η αντεπίθεση έτσι. Τέλος πάντων, είναι από τους καλούς προπονητές, ανερχόμενους. Το διαγράφω το κακό λόγο που είπα, αλλά όταν παίζουμε εκτός έδρας με μεγάλη ομάδα,
Δεν πάμε και τους κοντούς ψηλά και τους ψηλούς ψηλά και μετά στην αντεπίθεση γυρίζουμε με ταξί, να πούμε, του Γιωργάκη και Daily Way, πώς τη λένε, λένε την εταιρεία λέει αυτή, Daily Way, πώς τη λένε, με το ταξί να πούμε πίσω να γυρίζουμε. Κύριε Θέμελή μου, ενώ ο Κούνδωλος πήρε την ισοπαλία, ο Μάτιος έτριζε τα δόντια του Κασεβαρίτσο στο μάχη τον Κολτουντούνια, τα λέμε όλα, εντάξει. Αλλά ο Άνης center for δεν έχει. Πάει τη βγάλει με τον Διαμαντόπουλο, πάει τη βγάλει με τον Παστά. Πήρα και τον Παστακό, ο οποίος είναι σαρής και πήρε να πούμε τι πυρυπνοτικό πήρε. Κόκαλα και στα τον Αθανάσιο Διάκο πριν το σουβλήσουν. Ένα πράγμα. Κόκαλα και αυτό. Δώστε του λίγο να φάει ρε, εκεί πέρα αυτόν. Τι πως να πεθάνει είναι ρε ο Παστακός. Τι ψοφίμι είναι αυτό ρε. Κρεατίνη δώστε του. Ένα-ένα. Τι ένα-ένα ρε. Τον ήξερα πεδαρά εγώ στον Ηρακλή τον Παστακό. Είδε σαν τον Τυραμόλα, ένα ψοφίμι και μισό εκεί πέρα. Πήρε και κόκκινη κάρτα να πούμε. Λέγε ρε κόκκινη. Τι Παστακό είναι. Κόκκινη τώρα. Κάρτα δικαίω. Την πήρε και ο Παστακό και ο άλλο. Και ο Πλατέλα έπρεπε να πάρει κόκκινη κάρτα. Του δεύτερη, τη χάρισε. Δεύτερη κίτρινη. Του τη χάρισε εκεί πέρα. Δεύτερη κίτρινη. Εκεί ο Άρισε λέει καλά έκανε. Εντάξει, τώρα τον σφάξαν τον Άρη τώρα. Πήρε και μισό σφύριμα. Κλάιν Μάιν τώρα. Λέγε παρακάτω. Να πω παρακάτω. Με πάρε, τι θες να. Από στιγμή που δεν ξεκαταρχήν έκανε ένα τεράστιο λάθο. Ποιο είναι να το μάθω, το διορθώσω. Λες ότι ο Άρης πήγε με ποδόσφαιρο κλοπής. Ναι, πήγε. Ξεκίνησε με ποδόσφαιρο. Ξεκίνησε με ποδόσφαιρο. Όταν δέχτηκε τον ποδόσφαιρο. Άμα φάει κόλλο κόκκινο, τι να κάτσει πίσω να πούμε. Θα πέσει να πάρει τίποτα. Αυτό αναιρεί αυτό που είπε στην αρχή. Μπήκε μέσα. Με αυτή την νοοτροπία. Να το για το μικρό. Άλλαξε όμω. Αφού το έφαγε όμω. Αυτό λέει. Αναγκαστικά ρε φίλε. Αναγκαστικά. Όταν δέχεται κολλή, τι θα κάνει, πρέπει να παράξει. Χαφ δεν έχουν, είχα ένα καλό χαφ το πετάξει στα σκουπίδια, το Στεμπάνοβιτ. Πού τον είδε. Τι που τον είδε. Στα τρίκαλα τον είδα. Στα τρίκαλα τον είδα. Όσα παιχνίδια έτσι. Στα τρίκαλα τον είδα. Όταν τρώσε ήταν. Ο Άρης είναι πρώτο, ναι, και αίτητο. Λοιπόν, σχολιάζει μια ομάδα που είναι πρώτη, ναι, και αίτητη. Την Μπαρσελόνα σχολιάζω και τη μισή και καλά κάνει. Λοιπόν, θα τον βγάλει λάθο, ναι, όταν δεν επιτυχάνει το στόχο του. Ποιο που. Όταν δεν επιτυχάνει το στόχο ναι, του. Ναι, ναι. Και όταν κάνει ποδοσφαιρικά εγκλήματα. Έλα τώρα να μάθει την παλίτσα που θα σου μάθω τώρα Δευτέρα φροντιστήριο. Να σου πω ότι ο Άρης δεν έχει ρωτάω. Να περάσει την παλίτσα. Ρωτάω, αν ξεκινούσε τον Πλατέλα δεκάρι, ναι, και όχι εξτρέμ, ναι, θα κέρδιζε ο Άρης. Δεν ξέρω, υποθετικό είναι αυτό. Εσύ τι θα εγώ κάνεις. Δεν τον κατηγορώ ρε γι' αυτό. Εγώ γενικά μιλάω ότι ο Άρης στερείται δεκαριού. Έχει τον ανησυχό του Προέδρου το Παυλίδη. Προσπαθεί το παιδί, εντάξει, δεν μπορεί όμως σε τέτοιο υψηλό επίπεδο. Είχανε να πούμε τον Τάτο το διώξανε γιατί βρωμάγαν τα πόδια του. Είχανε και καλά κάνανε. Είχανε για τον Τάτο είχανε, πήρε και λεφτά. Βρε σταμάτα τώρα. Είχα το Στεπάνοβιτς, τον φάγανε. Μετά δεν μπορεί να περάσει από τα χαφ του Άρη η μπάλα και να κάνει πρωτοβουλία να πούμε. Ούτε ο Τζόγλου ούτε ο Μουμίν να πούμε. Ο Διαμαντόπουλος και αυτός δεν μπορεί να βγει. Ο άλλος ο φορ που είχαν εκεί, πώς το λέγανε το φορ της Παναχαϊκής, πώς το λένε. Ο φόρτερ, ο Μωραΐτης, δεν με βοηθάς. Ο Μωραΐτης βγήκε από την περιοχή, έκανε το χαφ, μπήκε, βγήκε, τρίπλα, έκανε. Διαμαντόπουλος εκεί, στιτός. Στο 75 έκανε ο Μυροφορίδη την αλλαγή γιατί ο Σπανός δεν την έκανε αυτή την αλλαγή. Ήταν του Μυροφορίδη. Έβαλε τον Παστά μέσα εκεί. Πετάξε και τον Παστακό εκεί μέσα. Στο. Πώς το λένε, στο ρίσκο του απάνω. Εντάξει. Πάρα πολύ καλά. Έκανε το έγκλημα ο Φρυδόπουλος. Έβαλε τον Μουστακόπουλο 17. Έβαλε κακό χαφ. Κακό χαφ και έβγαλε καλού χαφ. Αυτή είναι η ιστορία. Το θέμα είναι. Ναι. Μήπως είδε κάτι που δεν το είδαμε εμείς. Τι να είδε, ρε. Τι να είδε, ότι πιθανόν να μην έχει αντοχές για παραπάνω. Τι αντοχές να έχει για παραπάνω. Και τι να βάλει αυτό τώρα, Μούστακο. Αυτός 17 χρονών στο τσουτσούρι του δεν έχει τρίκες. Θα τον βάλα και σε τέρμπι ανώτα. Μας τρελάνε ρε κόκκινα να πούμε. 17 χρονών. Αυτός δεν πήγε ζηλέτ. Ζηλέτ δεν έχει δει στο σπίτι του. Αν τον μπαμπάς του ξυρίζεται να πούμε. Τι λοιπόν. Τι λοιπόν ρε. Ο Εμπαπέ πόσο χρονών είναι. Ο Εμπαπέ είναι Παπέ ρε. Δεν Μουστακόπουλος, από την Πάτρα και το Αίγιο. Από κάπου. Ο Εμπαπέ είναι Παπέ. Ο Μουνιώθ. Ο Μουνιώθ. Έβγαζε 15,5 χρονών τον Ίνι να παίξει. Γιατί τον έβγαλε τον Ίνι να παίξει ο Μουνιώθ, γιατί τον πέμπτο ο Παναθηναϊκός. Δεν πήγε να χτυπήσει το πρωτάθλημα. Άμα πήγαινε να χτυπήσει το πρωτάθλημα. Βλέπαμε όλοι ότι έβγαζε ένα πολύ μεγάλο ταλέντο. Ο άλλο πρωτάθλημα χτυπάει. Ο άνοδο παίζεται. Δεν είναι να πέμπτη Παναχαϊκή και να βάλει το Μουστακόπουλο να πάρει παιχνίδια. Ρε ταγάρι, αυτό σε λέω τόση ώρα. Οκ. Okay. Τελείωσε. Να αφήσει το Μακεδονικό το βράδυ την ομάδα σου 90 χρόνια να πούμε που κατρακλάκωσε τον Ηρακλή 1-0. Έχει 90 χρόνια, μα κάλεσε. Όχι, δεν είναι ο Ηρακλή. Ο Ηρακλή έλαβε το Μακεδονικό ψηφίζει. Σε δώσαν και πρόσκληση. Θα πάει μαζί ή θα πάμε με δύο αυτοκίνητα. Θα πα. Γιατί φοβάσαι τη βενζίνη. Δεν έχω τέτοια στοιχεία εγώ να φοβάμαι. Λοιπόν, πριν πάει στο διάλειμμα, να πω και άλλου, σα νιώθετε μπερδεμένοι. Με τις τόσες προσφορές που ακούτε για το ηλεκτρικό ρεύμα ή που δεν καταλαβαίνετε ξεκάθαρο το όφελος που έχετε να επιλέξετε ένα νέο πάροχο ρεύματος, υπάρχει η Volterra.
Στη Βολτέρα τα πράγματα είναι απλά, καθώς έχετε ένα σίγουρο οικονομικό όφελος με ξεκάθαρο τρόπο. Και ειδού μερικοί λόγοι. Δεν υπάρχουν κλίμακες κατανάλωσης με διαφορετική χρέωση, δεν υπάρχει χρέωση μηνιαίου παγίου και το κυριότερο, δεν υπάρχει χρονική δέσμευση συμβολέου με ρήτρες πρόωρης αποδέσμευσης. Αν τώρα συνυπολογίσετε και το γεγονός ότι ήδη πολύ σημαντικές γνωστές βιομηχανίες της χώρας έχουν εμπιστευτεί τη Βολτέρα, καταλαβαίνετε πως εκτός από οικονομικό όφελος υπάρχει και αξιοπιστία. Μπείτε λοιπόν τώρα στο voltera.gr ή καλέστε 213-088-3000 και ξεμπερδέψτε μια για πάντα με το ηλεκτρικό σας ρεύμα εύκολα, αξιόπιστα, σίγουρα. Αρμόδια αρχή, ΡΑΕ. Διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην με κρεμάσεις τώρα. Τάφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορία στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού στο αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με καπασύρμα, έτσι. Έχασα τα κλειδιά από το αυτοκίνητο, ρε Κώστα. Ο Μάρτι έχει κούβα. Όχι, ρε, από το καλό. Για καλό αυτοκίνητο τα φούτρα σου, ρε Χαϊβάνι. Δελφών 101 και Μπότσερ γωνία. Πετκανίτσα! Πετκανίτσα. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Κλειδιά, immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Κλειδαριές, οραγισμένη πόρτα τελευταία τεχνολογία. Τηλεκοντρόλ, γαλασσόπορτα, πάρκινγκ. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ και πάση χρήση σε επισκευές κλειδαριών, αυτοκινήτων ακόμα και όταν δεν παίρνει μπρος. Πετκανίτσα. Δελφών 101 και Μπότσερ γωνία. Με τηλέφωνο το 852-327. Διατίθεται και χώρο τάσμευσης. Μόνο ATM δεν ανοίγει. Μα πώς τα πετυχαίνεις έτσι όλα τα σαρακοστιανά. Πραγματικά πρέπει να μου δώσεις συνταγές. Μία είναι η συνταγή. Πάρε χαρτί και γράφε. Πρώτα πετάγεσαι στο Σκλαβενίτη. Ύστερα πηγαίνεις στα έτοιμα φαγητά. Διαλέγεις ό,τι πιάτο θέλεις, γυρίζεις, το αναθερμαίνεις στο φούρνο ή στο φούρνο μικροκυμάτων και απολαμβάνεις τέλεια σπιτικά σαρακοστιανά όπου και όποτε θέλεις. Εύκολη συνταγή. Επιλέξτε γεμιστά με ρύζι, χταπόδι με κοφτό μακαρονάκι, κρυθαρότο με γαρίδες, σουπιές με σπανάκι, γίγαντες, ριζότα λαχανικών και δεκάδες σαλατιάτα μαγειρεμένα από τους ανθρώπους του Σκλαβενίτη. Ποιότητα, ποικιλία και όλα τα παραδοσιακά νηστίσιμα τόσο φθηνά όσο πουθενά. Σας περιμένουμε στα υπερμάρκετ μας στη Θεσσαλονίκη, Περιφερειακή Οδός Νέας Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης. Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, το Μπάζι 15. Εμπορικό Κέντρο One Σαλονίκα, Γιαννιτσόν και Κολέτη. Σκλαβενίτης. Τόσο φθηνά, όσο πουθενά. Τρέχεις. Τρέχω. Πρωί. Και βράδυ αμαλάχη. Αν θέλεις μαραθώνιο να κάνεις, πρωινό. Ή νυχτερινό. Αν θέλεις να τρέξεις. Στο βουνό. Αν θέλεις. Να κυνηγήσεις. Αν θέλεις. Να ψαρέψεις. Για GPS που τρέχεις. Στο Μεϊμάρι. Με όποια δραστηριότητα και να έχεις λατρεία. Έλα στην Αγγελάκη 3. Μεϊμάρις. Αγγελάκη 3. Στην καρδιά της πόλης και Ελπίδος 34 φυσικές. Τηλέφωνο 634-513. Και στο Μεϊμάρις.com. Η συσκευή υγραεριοκίνησης που έβαλες σου δημιουργεί συνεχώς προβλήματα. Αποσύρε την. Αντικατέστησε τώρα την παλιά σου συσκευή με συσκευή νέας γενεάς Συγκάς Θεοδόρου. Στη Γιαννιτσόν 181 πίσω από τα ΚΤΕΛ και ξέχνα προβλήματα και δυσλειτουργίες. Απόσυρση παλιά συσκευή υγραερίου με την εγγύηση της Γκάς Θεοδόρου. Επικοινώνησε στο 2310-523131 ή στο autogas.gr. Μέλημά μας, οι γλυκές στιγμές της ζωής. Μέλι Κυψέλη, το ελληνικό μέλι από τις πιο εκλεκτές ποικιλίες. Μέλι Κυψέλη, από άνθη και κονοφόρα. Μέλι Κυψέλη, μια γλυκιά ιστορία από το 1958, από τη Ρεγκίνα Φουτς Κουραντίδης. Ορίστε έτοιμοι. Τι, τελειώσαμε. Ναι, γιατί. Τα μαλλιά μου είναι βρεγμένα. Κραπούζείτε. Κανένα περιοδικό δεν ανοίγεται. Είναι πάρα πολύ της μόδας το μερικό wet look. Δηλαδή έτσι μία τούφα ήπια και στεγνή και όλο το υπόλοιπο έτσι βρεγμένο και μοιραίο. Τώρα δεν ξανυπημένετε, τι να πω. Απέρα στο βράδυ το σπίτι σας που έχετε και νεκτερινή χρέωση, να τα στεγνώσουμε εκεί.
Μην περιμένεις τη νύχτα για να κάνεις τη δουλειά σου. Ό,τι επιχείρηση κι αν έχεις, έλα στον Ήρωνα για να έχεις νυχτερινό τιμολόγιο όλη μέρα. Τηλεφώνησε σήμερα στο 18228 ή μπες στο iron.gr και μάθε περισσότερα. Τώρα και στα καταστήματα Win. Ήρων, η δύναμη της ενέργειας στα χέρια σου. Με την εγγύηση των ομίλων GEC, Terna και NZ. Η προσφορά έχει χρέωση παγίου και ισχύει για 12μηνη σύμβαση. Αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, RAE. Πάμε μασούτι και βγαίνουμε πάντα κερδισμένοι με ακόμα χαμηλότερες τιμές. Δευτέρα έως Τετάρτη. Βοιέλια χωρίς κόκαλο το κιλό μόνο 6,99. Ελληνικό ασπρολάχανο το κιλό μόνο 19 λεπτά. Κύμα ημίσκληρα τυριά κολλιός 40% φθηνότερα. Και μονές συσκευασίες γεμιστά μπισκότα Παπαδοπούλου 35% φθηνότερα με τη MasCard. Μασούτις. Οικονομικά και ελληνικά. Μόρις, εμείς γιορτάζουμε 51 χρόνια και εσείς κερδίζετε 51% στους ψυγειοκαταψύκτες Μόρις. Ενεργειακής κλάσης Α2 Plus από 699 μόνο 342 ευρώ. Η αγάπη σας μετράει. Γιατί είναι Μόρις και σου πάει. Παρακαλώ λίγη ησυχία, ξεκινάει η τελετή. Γιώργο, δέχεσαι το πιστό σου αυτοκίνητο για παντοτινό σου όχημα? Δέχομαι. Αυτοκίνητο, δέχεσαι το Γιώργο για παντοτινό οδηγό σου? Πολύ ωραία. Να ζήσετε. Μπορείς να φιλήσεις το φανάρι. Γιατί να το παντρευτείς? Πάρε νέο αυτοκίνητο με Avis Leasing και ξένιασε από έξοδα για σέρβις, ασφάλεια, ελαστικά, τέλη κυκλοφορίας και όχι μόνο. Release your mind με την Avis. Ανακάλυψε τώρα τις μοναδικές τιμές και προσφορές Avis Leasing στο myavis.gr. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα γίνεσαι ο κυρίαρχος του παιχνιδιού. Έλα και εσύ στο Regency Casino Θεσσαλονίκη και γνώρισε από κοντά τις νέες ηλεκτρονικές ρουλέτες. Κάνε παιχνίδι από το δικό σου μόνιτορ. Θέλεις πολλαπλά πονταρίσματα? Παίζεις σε 4 ρουλέτες ταυτόχρονα. Θέλεις live παιχνίδι? Ποντάρεις ηλεκτρονικά σε live τραπέζια. Νέες ηλεκτρονικές ρουλέτες. Με πολύ χαμηλό bet για πολύ υψηλά κέρδη. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Όλα γύρω από εσένα. Η είσοδος επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα. Και η Εγνατία Οδός, όπως και όλοι οι οδικοί άξονες της χώρας, είναι έργο με στεγανοτικά υλικά της Ντομίσιμα. 15 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα εφαρμογής στην Ελλάδα εγγυώνται σίγουρη λύση τώρα και στο χώρο σας. Για στεγάνωση, επισκευή και προστασία σε σπίτια, μπαλκόνια, ταράτσες, πισίνες, εμπιστευόμαστε τα υλικά της Ντομίσιμα και το δίκτυο συνεργατών της. Ντομίσιμα. Τα έργα μας μιλούν μόνα τους. Χειροποίητος χαλβασβερίας και ταχύνη από τον Κανδύλα. Συνταγή βγαλμένη από την παράδοση, βουτυγμένη στο μεράκι εδώ και 90 χρόνια. Βασισμένο στην παραδοσιακή συνταγή με πολλές γευστικές επιλογές. Βανίλια, κακάο, φιστίκι, αμύγδαλο, σοκολάτα, αλλά και με στέβια. Βάζει την απόλαυση στις μέρες της νηστείας και τις κάνει πιο νόστιμες από ποτέ. Χειροποίητος χαλβασβερίας, μοναδικός, σε γεύση και ποιότητα. Ο χαλβάς που δεν πρέπει να λείπει από το τραπέζι σας την καθαρά Δευτέρα. Χειροποίητος χαλβάς Κανδύλας. Δίνει γεύση στη ζωή σας από το 1927. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά, Στέργιος Πετκανής στο τηλεφώνιο 101 και Μάρκο Μπότσα Ριγωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer ή τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή Κλειδαρά, στο 85 27 27. Λοιπόν, είπαμε για τον Άρη. Είπαμε για τον Άρη, εδώ έχουμε διαφωνία στον αέρα. Σου λέω ότι ο Χατζινάκος θα πούμε 3 λεπτά. Καταρχήν, γιατί δημοσιοποιείς κάτι το οποίο είναι καθαρά προσωπικό? Γιατί εμένα δεν μου αρέσει να μένουν τίποτα κρυφά. Λες να μην βγει, να μην κάνει. Δηλαδή, συγγνώμη, άμα, τι άμα? Υπάρχει κάτι επιλείψιμο δικό σου ή δικό μου, πρέπει να το μάθει όλο ο κόσμο. Ναι, να το μάθει. Να μην μείνει κρυφό, γιατί.
Έχουμε κρυφά από τον κόσμο. Τι κάνουμε πίσω από τον κόσμο πράγματα. Οτιδήποτε δεν ενημερώνουμε δεν θέλω να γίνεται. Μα έχω συνονοηθεί εγώ με τον Ανδρώνη να βγαίνει ο άνθρωπο. Μαζί μου δεν έγινε συνονοήση. Τι να συνονοήσει. Όταν θα γίνει συνονοήση μαζί μου, ό,τι θέλει. Έλα ρε, πε τα προγνωστικά. Όταν θα γίνει. Πε τέρανση. Έλα, πε τα προγνωστικά. Η εκπομπή δεν είναι στοιχήματο. Έλα ρε τώρα, θα κάνουμε θέμα τώρα. Συνονοήθηκα εγώ με τον Ανδρώνη. Εγώ δεν συνονοήθηκα. Εγώ συνονοήθηκα. Τι να κάνουμε. Και για πατήρα σε κάνω. Το είπα. Το πρόβλημα ποιο είναι, δεν κατάλαβα. Εσύ έχει το πρόβλημα, εγώ έχω πρόβλημα. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Θε να μην βγει να μιλήσει 5 λεπτά, γιατί δεν πειράζει. Κάνε το βράδυ. Γιατί εγώ θέλω το μεσημέρι, αφού έχει μεγαλύτερη ακροματικότητα το μεσημέρι. Τι σε πειράζει. Μήπω το ενοχλεί να φύγω. Α, πιο εγώ δεν με ενοχλεί καθόλου. Αν ενοχλώ να φύγω. Μα εσύ ενοχλεί. Εδώ κάνω μια δουλειά. Ναι. Γιατί τι χαλάω τώρα. Σου χαλάω τη δουλειά. Κάνουμε μια δουλειά, γιατί χαλά. Γιατί τι χαλάω. Το λόγο παίρνω. Πρε Τετάρτη δεν τα μπάτσε. Το λόγο πες. Τρίτη και Τετάρτη πες. Τρίτη και Τετάρτη. Εμβόλυμη αγωνιστική. Λοιπόν. Να μην πούμε τα προγραμματικά. Το βράδυ αν τα πεις τι θα αλλάξει. Για πες. Σε πειράζει. Αν δεν συνεννοηθώ εγώ και καταρχήν κάνεις θέμα κάτι το οποίο θεωρώ είναι ανόητο. Φύγε ρε Βασίλη, σε ζηλεύει. Φύγε. Φύγε. Ναι. Φύγε, έλα το βράδυ. Σε ζηλεύει. Φύγε. Έχουμε το λαϊκό δικαστήριο. Δεν μπορώ να. Εντάξει. Αύριο έλα το βράδυ. Χες τον, άσχε το μαλάκι. Πάμε. Λέγε, πάρε τα θέματα. Γιατί βρίσκεσαι. Για να μην σε δίνω. Για να με δίνει. Ξέρεις τώρα στον αέρα κάτι μπουνιές που σε ρίχνω. Σκατόψυχε. Εσύ όταν βγάλεις τον ουρολόγο με ρώτησες εμένα ρε. Δεν κατάλαβα. Όταν βγάλουμε οποιονδήποτε λέει δεν κατάλαβα. Δεν γίνει. Ξέρετε καθώς είστε διάλος. Σκατόψυχε. Τι από εδώ ρε. Πάνε στα θέματα. Πάνε ρε σκατόψυχε στα θέματα. Ρε άντε μη σε κάνω τούλου. Πάνε. Δείξε το χαρακτήρα. Πες μου κάτι. Έλα πες είμαι κομπλεκτικός και τελείωσε. Πάμε. Εγώ είμαι κομπλεκτικός. Έφερε τις κοπέλες την άλλη φορά με το πώς το λένε. Το βόλιο και το υδατοσφαίρι και δεν κάνει τίποτα. Άσε μας κάνει μέρα τώρα. Κανονικά πρέπει να τη φάει τον αέρα. Φύγε κόκκινο, φύγε. Μην έχει εκνευρίσει, θα σε πλακώσει. Θα σε πλακώσει το ξύλο. Και επειδή θα σε πλακώσω, φεύγω. Επειδή θα σε πλακώσω στα σούτια, φεύγω. Φεύγω για να μην σε πλακώσω. Φύγε, πάρε τα μάγουλά σου γιατί δεν θέλει. Φύγε. Θα σε πλακώσω. Γιατί θυμώνει τώρα. Για να μην σε δει. Μιλούσα μια χαρά γιατί θυμώνει. Λοιπόν, είμαι 22 χρόνια εξής και δεν έχω ζήσει την ΑΕΚ της δεκαετίας του 90. Ήταν όντως πολύ καλή, αλλά είχε και βοήθεια διαιτητών. Ήταν παράγκα. Φίλε μου, ήταν πάρα πολύ καλή ομάδα η ομάδα εκείνη την περίοδο. Και ως γνωστόν στην Ελλάδα που ζούμε, όλες οι ομάδες οι οποίες θέλουν να κάνουν πρωταθλητισμό έχουν και την ανάλογη βοήθεια από τη διαιτησία. Το είδαμε και με τον Ολυμπιακό, το είδαμε και με τον Παναθηναϊκό παλιότερα Παρτινογιάννη. Το είδαμε και με την ΑΕΚ. Δυστυχώς στην Ελλάδα αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτός ο Μπαστακός που ήθελες να μας κουβαλήσει σάμπαλε Ραπτόπουλε, πιο παλτό είναι και από Καμπαρντίνα. Ρε Στήμανο, εδώ τον αδικείς. Γιατί τον κουβάλισε, είναι μάναζερ. Ποτέ δεν σου είπε ότι εγώ θέλω να φέρω τον Μπαστακό. Ουδέποτε έγινε αυτό το πράγμα. Η ομάδα πονούσε στη θέση του Φορ και έγινε αυτή η μεταγραφή. Δεν μπορεί να τον χρεώνεις. Κάνει μια εκτίμηση. Το θέμα με το ίντερνετ το βλέπουν οι τεχνικοί. Απλά καμιά φορά συμβαίνει φίλοι μου από υπερφόρτωση. Το λέω σε 2-3 οι οποίοι έχουν στείλει μηνύματα. Διώξανε τον Ανδρέα Γιατριακό. Δεν μας ενδιαφέρει φίλοι για τον Ανδρέα. Ποιον Ανδρέα μας λες τώρα. Ποιον Ανδρέα. Θα ήθελα το σχόλιο σου για την αθώωση του κ. Αμβρόσιου περί οπλοχρησίας κατά των ομοφυλοφίλων. Αλλά και σε όσους δεν γουστάρει, θέστε κλησιάς και ένα αγαπητέ Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Φίλε μου, εγώ δεν θέλω να κάνω κανένα σχόλιο. Δυστυχώς, στην Ελλάδα γίνονται πράγματα τα οποία δεν έρθουν σε σένα, σε μένα, σε πάρα πολλούς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Παιδιά καλησπέρα, θα ακούω από Καστοριά. Σήμερα όμως δεν μπορώ. Υπερφόρτωση. Συμβαίνει και αυτό. Λοιπόν, την καλησπέρα μου και στον Δημήτρη και στον Χρήστο. Σταμάτη, αν δεν καταλαβαίνεις κάποια πράγματα δεν υπάρχει θέμα. Okay, όλα καλά και όλα ωραία. Πρακτικά ο Άρης μετά το χθεσινό αποτέλεσμα θεωρώ ότι έχει κλειδώσει την άνοδο στη Super League. Όλο αυτό πιθανόν μέσω της με ενημερώνει ο Γιχολίπτης ότι το streaming είναι μια χαρά. Πιθανόν κάποιες εφαρμογές να μην έχουν καλό. Ναι. Όταν τα ακούτε από το metropolisradio.gr από το Metrosport δεν έχει πρόβλημα. Ίσως από κάποιες άλλες εφαρμογές για άλλους λόγους να υπάρχει τεχνικό πρόβλημα. Ή από υπερφόρτωση
από τους ανθρώπους οι οποίοι κάνουν κλικ και να ακούσουν. Μη σας φαίνεται παράξενο. Λοιπόν, ο Άρης μετά από αυτό το αποτέλεσμα, τυχερό όπως είπε ο Κωστής, κακή θέση του Βρανταρά, το ποδόσφαιρο είναι αποτέλεσμα λαθών. Το ποδόσφαιρο είναι αποτέλεσμα λαθών. Πρέπει να γίνει ένα λάθος για να έχουμε είτε γκολ, είτε φάση, οτιδήποτε άλλο. Αν τα κάνουν όλοι τέλεια, αν παίζουν στα κομπιούτερ, δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Δεν πρόκειται να γίνει κάτι που ενδιαφέρει. Δεν πρόκειται να γίνει κάτι που να συγκινήσει. Κάποιος πρέπει να κάνει κάτι λάθος. Και το λάθος το έκανε ο τερματοφύλακας. Όπως και στο γκολ που τρώει ο Άρης, μπορούσε να πει κάποιος ότι αν η ομπάλα από τα χέρια του τερματοφύλακα του Άρη πήγαινε προς τα πλάγια, δεν θα έπαιρνε το rebound για να κάνει το γκολ. Εντάξει, οκ, συμβαίνουν αυτά. Συμβαίνουν. Τις ιστορίες ότι δεν μας κάνει ο Σπανός και ο Σπανός είναι κακός και είναι καλύτερος κάποιος άλλος, το ότι μπορεί να υπάρχει έντονη παραφιλολογία και μπορεί να υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι θέλουν να πάρουν τη δουλειά του άλλου, το καταλαβαίνω. Το κατανοώ και το πιστεύω. Δεν μπορώ όμως να δεχτώ επουδενή ότι ένας προπονητής ο οποίος έχει την ομάδα πρώτη και αίτητη, δεν έχει κάνει ήττα στο φετινό πρωτάθλημα, παίζει τη θέση του. Είναι το λιγότερο αδιανόητο. Φυσικά και νιώθει ανακούφιση όταν βλέπει την ομάδα του να ισοφαρίζει στο 89. Λογικό είναι. Τι πιο λογικό από αυτό? Το γκολ αυτό δεν έφερε την παραχαγή στους 4 βαθμούς, την κάρτα στους 7. Σε συνδυασμό με την νίκη του Άρη στον πρώτο γύρο, ακόμα και η ισοβαθμία ο Άρης είναι από πάνω. Και η ομάδα που βλέπω να κάνει 3 ήττες στο δεύτερο γύρο είναι σχεδόν αδιανόητο. Αυτό είναι σχόλιο του Κωστή, δεν δικό μου. Και εγώ το πιστεύω. Όλα γίνονται στο ποδόσφαιρο, αλλά ότι θα κάνει 3 ήττες μου φαίνεται σχεδόν αδιανόητο. Τα πάντα όμως κρίνονται μέσα στο γήπεδο και τα πάντα θα φανούν το συντομότερο. Το πρωτάθλημα θα ολοκληρωθεί και θα φανεί αν ο Άρης τελικά είναι επιτυχημένη η πορεία του ή όχι. Ανεβαίνει η Αργιανάρα και έχουμε υπερφόρτωση, λέει ο 666. Γιατί να μην ανέβει, ρε φίλε. Γιατί να μην ανέβει, ρε φίλε. Άλλοι δεν θέλαν να ανέβει. Άλλοι τον βλέπαν δύσκολο, άλλοι τον βλέπαν σφιχτό. Τιμή του και καμάρι του που φέτος πορεύτηκε σωστά με τους κατάλληλους ανθρώπους και είναι πολύ κοντά στο στόχο του. Όπως για μένα δεν πρέπει να συζητάμε. Αν ο Άρης θα ανέβει πρώτος ή δεύτερος, αυτά είναι τώρα να είχαμε να λέγαμε. Όπως και να ανέβει, η ουσία έχει σημασία. Λοιπόν, πάμε σε κάτι άλλο. Καταρχήν, για αυτούς οι οποίοι και λαϊδάνοι μου στέλνουν μηνύματα ότι φεύγει από την Ελλάδα ο Ιβάν. Παιδιά, ουδέποτε είπα ότι φεύγει ο Ιβάν από την Ελλάδα. Δηλαδή, εδώ ήμασταν την Παρασκευή, Κωνσταντίνε. Λέω, παιδιά, πρόκειται για ένα τεράστιο deal. Ασύλληπτο deal. Το οποίο, το τι έχει από εκεί και πέρα, θα το μάθουμε στην πορεία. Μακάρι ο άνθρωπος να επενδύσει στην Ελλάδα. Αλλά ρωτάω. Εγώ δεν εμφιβάλλω ότι επενδύει και θα επενδύσει. Πρώτος έλεγα ότι επένδυε. Αλλά ρωτάω. Όταν η Ελλάδα έχει κάποιους φορολογικούς συντελεστές οι οποίοι είναι ασύμφοροι για τους μεγάλους επιχειρηματίες, γιατί να επενδύσει εδώ και να μην επενδύσει σε κάποιες άλλες χώρες που το συμφέρει περισσότερο? Παράλογο είναι αυτό? Δεν νομίζω πως είναι. Οπότε ξεκολλήστε λίγο. Άλλο το επιχειρηματικό μέγεθος του ανθρώπου Ιβάν Σαββίδη και άλλο ο μεγαλομέτωχος του ΠΑΟΚ. Εκεί κάνουμε ό,τι πλακίτσα θέλετε. Και πολύ ωραίο το πανό που ανεβάσαν οι φίλοι του Ηρακλή. Έξυπνο. Τρολάρισμα, ούτε βρίζει ούτε κάνει. Γι' αυτά ζούμε. Γι' αυτά ζούμε. Πολύ έξυπνο. Μπράβο στα παιδιά που το βγάλαν. Νομίζω ότι είναι από αυτά που γελάει κανείς. Όπως μπράβο και στο παδού της Παναχαϊκής για την πολύ ωραία ατμόσφαιρα την οποία δημιουργήσαμε. Και κορεό και ό,τι θέλετε. Πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Ποδοσφαιρική. Δεν έγινε το παραμικρό. Α, και μια απορία. Ρε Σπανέ,
Γιατί δεν έπεσε κάτω, θα σε έπεσε το κυπελάκι με το καφέ στην πλάτη. Να κάνεις το ψόφιο χωριό και εσύ. Πέστε να πάρουν τρεις βαθμούς η ομάδα σου. Άνε φαγώνα, θα μου πείτε να. Πέστε κάτω. Κάνε ό,τι κάνουν και άλλοι. Είναι της μόδας. Πέστε κάτω, ρε Σπανέ. Μπράβο το Σπανό που δεν έπεσε. Μπράβο το Σπανό που δεν έπεσε. Εσείς θα πέφτατε. Εδώ σας θέλω όλους. Γιατί ξέρετε, άμα πέσει και φάει και μείον τρεις παραγωγή, για χαραντάν. Δεν έπεσε όμως ο Σπανός. Θα μου πείτε, είναι και εκτίμηση, είχε κάτι πλατάρες όπου τον είδες. Μπορεί να νόμισε ότι καμιά μίγα έπεσε στην πλάτη. Τίποτα δεν έκανε. Πήγε και χνεχάρι έναν-έναν τους ανθρώπους του πάγκου της ομάδας της Παναχαϊκής. Μπράβο του. Και μπράβο σε όλους εκεί, γιατί είδαμε ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι όπως θα έπρεπε να είναι. Με κόσμο και από τις δύο ομάδες. Με δυσκολίες, με λάθος σφυρίγματα, με καλά σφυρίγματα, με ό,τι θέλετε. Εγώ δεν σταθώ στην εμφάνιση του Ηρακλή χθες και το εύκολο 3-0. Ούτε θα μιλήσω για τελικούς, για όλους τους οι οποίοι ασκείτε πίεση άθελά σας. Εγώ δεν λέω ότι το κάνετε θελημένα στην ομάδα του Ηρακλή. Εγώ λέω ότι η ομάδα του Ηρακλή κάνει το χρέος της. Είναι μια πολύ καλή ομάδα, μια εξαιρετική ομάδα η οποία έγινε κάτω από πολύ αντίξωες συνθήκες, από ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά αγαπάνε την ομάδα, νυχθημερών δουλεύουν για το καλό της και έχουν δύο βηματάκια από το 50% του στόχου, δηλαδή να πάνε στα play-off. Από εκεί και πέρα χρειάζεται και βοήθεια όλων μας. Τώρα παίζει θεωρητικά ένα παιχνίδι, θεωρητικά εύκολο, μια ομάδα η οποία έχει πέσει κατηγορία, δεν είναι εύκολο. Θεωρώ το λιγότερο απαραίτητη την παρουσία του κόσμου, γιατί δεν νοείται να πηγαίνει ελάχιστος κόσμος για να στηρίζει την ομάδα για μια προσπάθεια η οποία γίνεται μέσα από τα ίδια τα σπλάχνα του Ηρακλή, μέσα από την ίδια την οικογένεια του Ηρακλή και μέσα από ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά αγαπάνε την ομάδα, κάνουν εξαιρετική δουλειά, βγαίνουν κάθε λίγο και λιγάκι και ξεκαθαρίζουν δημοσίως το ποια είναι τα έσοδα, τα έξοδα, που πάει το κάθε τι, χωρίς να υπάρχει το παραμικρό πρόβλημα. Οπότε νομίζω ότι όλα είναι στο δρόμο που θα έπρεπε να είναι. Συν κάτι ακόμα, το οποίο μπορεί να αλλάξει πολλά δεδομένα, σημαντικά δεδομένα, και πιστεύω ότι είναι ό,τι καλύτερο. Υπάρχει καταγγελία του Ηρακλή κατά του Αστέρα Τρυπόλεως και του Λεβαδιακού, ζητώντας την επιβολή ποινών στις δύο ομάδες μετά την καταδίκη των κυρίων Μπάκου και Μποροβίλο και Γιάννη Κομπότη για την υπόθεση Κοριόπολης. Ακούσατε στην εκπομπή του Γιώργου Τουμπούζου και νομίζω ότι αυτά είναι πραγματάκια τα οποία δεν πρέπει να περνάνε στα ψηλά, τον νομικό, τον κύριο Παναγόπουλο, ο οποίος είπε κάποια πράγματα για το τι θα διεκδικήσει ο Ηρακλής, για το ποιο ήταν το σκάνδαλο εκείνης της εποχής και το τι λέει ο νόμος και πού θα μπορεί να πάει η όλη ιστορία. Μιλώντας λοιπόν και με τον Κυριάκο τον Θωμαίδη και με τους υπόλοιπους και ψάχνοντας λίγο την υπόθεση, να πω ότι αν όλα πάνε κατευθείαν, αν τελικά γίνουν αυτά τα οποία πρέπει, μπορείτε να δείτε πράγματα τα οποία δεν τα φαντάζεστε. Πρώτον, να δείτε τον Ηρακλή του χρόνου στη Super League. Από τη γάμα εθνική, έτσι, να δείτε να επανέρχεται στη φυσική θέση, γιατί τον ξεσπιτώσανε. Ο Ηρακλής δικαιούται να ζητήσει αποζημιώσεις, οι οποίες πραγματικά τον κάνουν ανεξάρτητο, τον κάνουν να απεμπλακεί από οικονομικές αμαρτίες του παρελθόντος, καθώς τα χρήματα τα οποία μπορεί να διεκδικήσει είναι τεράστια. Μόνο τα τηλεοπτικά δικαιώματα κάθε έτους, το οποίο έλειπε από την κατηγορία, γιατί έπεσε με αυτόν τον τρόπο, με δόλιο δηλαδή τρόπο, και θα πάνε στα ταμεία της ομάδας, μπορούν να πάνε στα ταμεία της ομάδας, αν και εφόσον δικαιωθεί από τα δικαστήρια, τα αστικά δικαστήρια, αφήστε τα υπόλοιπα, μιλάμε για πάρα πολλά χρήματα. Θυμηθείτε ο Ηρακλής ότι ετησίως μόνο από τα τηλεοπτικά, κύριε Χατζηγεωργίου, έπαιρνε κοντά στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Επί 5, 10.
Να βάλω και τα υπόλοιπα. Άστε το. Δεν θα παραμυθιάσω τον κόσμο λέγοντας ότι έρχεται μια καλύτερη ημέρα, ότι πολλά μπορούν να γίνουν για καλύτερο. Ευελπιστώ. Χαίρομαι που το κυνηγάνε το θέμα. Ευελπιστώ στο κάτι καλύτερο. Θέλω να ελπίζω. Αλλά δεν ξεχνάω ποτέ ότι ζούμε σε μια, σε μια χώρα η οποία είναι πραγματικό θέατρο του παραλόγου. Πραγματικό θέατρο του παραλόγου. Όποιος δεν θέλει να γίνει ένα παιχνίδι, πέφτει κάτω, κάνει το ψόχιο κοριό και λέει αερίστηκε ο κύριος στην κερκίδα. Ποιος εκείνος εκεί, ο μαλλιάς, ο κουκκινομάλης, άμα δείτε κάτι αέρια που έχει, τοξικά είναι. Σαν αυτά που φάγανε τώρα στο πράκτορα. Ψάξε εσύ, βρες άκρη. Ψάχναμε να βρούμε τώρα αν το χαρτάκι χτύπησε ή δεν χτύπησε τον προπονητή του Ολυμπιακού. Μετά ψάχναμε να βρούμε τι είπε ή δεν είπε ο διαιτητής. Βλέπετε ότι ο διαιτητής δεν άλλαξε κάτι τα οποία, από αυτά τα οποία είχε γράψει το φιλαγώνα. Ακούμε γιατρούς να μιλάνε για την ψυχική κατάσταση την οποία βρίσκεται ο διαιτητής, ο οποίος αυτά τα οποία ισχύρεται δεν τα είδαμε στον αγροτικό χώρο και πάλι λέγοντας. Οπότε μπορεί να λέω ότι ευελπιστώ και να ελπίζω, αλλά από την άλλη, επειδή όλα τα έχουμε δει στην Ελλάδα, όλα μα όλα, καλό είναι να μην λέμε μεγάλες κουβέντες, να είμαστε συγκρατημένοι και να προσέχουμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ, γιατί δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια. Πιο κομπλεξικούς από εσάς θα έποντίον δεν έχω ξαναδεί. Μια ζωή πάω, κλαίει, δεν υπάρχεται. Γιατί ρε Κωστάκη μου, πες μου. Τι ήταν αυτό το οποίο σε χάλασε? Τι ήταν αυτό το οποίο σε στεναχώρεσε? Δεν κατάλαβα. Τι ήταν αυτό το οποίο σε χάλασε? Θέλω να μου πεις. Παιδιά, Ζαντί με εδώ, φτιάξε λίγο το ίντερνετ, τα ακούμε να μικροφωνεί στην έγκια, πολύ ταλαιπωρία. Τι πλάκα έχεις, Δρακόκινα, στον άνθρωπο να πει τα προγνωστικά, τι φοβάστε, εμείς του πάρει τη δουλειά, λέει ο 992, στείλτε μηνύματα, παιδιά, ό,τι γουστάρετε. Ρεκόκινε, μην έχεις κόμπλεξ, λέει με τον Γαζινάκο, γιατί τον άφησε να μπει μέσα. 5 λεπτά θα έρθει στίχημα σιγά σιγά. Δηλαδή, δεν ξέρω, 5 λεπτά θα έρθει ο άλλος, αφού δεν είσαι κακόψυχος, τι κάνεις έτσι, παιδιά. Εδώ είναι ραδιόφωνο, είναι επαγγελματικό ραδιόφωνο. Ο σταθμός αυτός είναι ο κορυφαίος, δεν είναι οποιοδήποτε σταθμός. Εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση για οτιδήποτε. Απλά θα πρέπει να ξέρετε ότι γίνεται τρομερή δουλειά από όλους τους αδέλφους. Πάρα πολύ προσεκτική δουλειά. Και το μόνο που ζητάω, και το είπα και στον αέρα του συναδελφό μου, είναι να είμαι ενήμερος, όπως και τον ενημερώνω, για οτιδήποτε. Παλεύουμε, δίνουμε έναν αγώνα για να κερδίσουμε. Να φτάσουμε στην κορυφή. Δεν υπάρχει θέμα με κανέναν. Από τη στιγμή που επιλέγονται εδώ κάποιοι άνθρωποι για να κάνουν μια δουλειά, δεν έχω το δικαίωμα να αρνηθώ σε οποιονδήποτε οτιδήποτε. Όταν όμως σε μια μέρα υπάρχουν ένα σωρό θέματα να συζητήσουμε και το λιγότερο δεν έχω ενημερωθεί, θεώρησα αυτό το σωστό. Δεν έχω θέμα με κανέναν. Απόδειξη ότι το περασμένο Σάββατο πάλι δεν ενημερώθηκα. Okay. Τον είπα τον Κωστή. Δεν ξέρω, δεν είδα, δεν άκουσα. Αυτά μου είπε. Να τον κατηγορήσω για κάτι? Όχι. Καλά κάνει και θα μου πει ό,τι θέλει να μου πει. Εδώ ό,τι έχουμε να πούμε το λέμε ξεκάθαρα. Δεν κρυβόμαστε. Δεν υπάρχει θέμα. Μην χαλιέστε με κάτι. Μην χαλιέστε με κάτι. Εντάξει. Και εσείς οι οποίοι βρίσκετε την ευκαιρία και θέλετε να δημιουργείτε ανακατασούρα, στείλτε μηνυματάκια, δεν υπάρχει πρόβλημα. Εντάξει, το Μετρόπολης και να ψοφίσω εγώ αύριο, εδώ θα είναι, δεν θα φύγει. Δεν θα αλλάξει κάτι. Οπότε χαλαρά, μη τρελαίνεστε. Αλφα μη τρία κενό. Αρνή, ονοματεπώνυμο στο 54344. Για εσάς οι οποίοι θέλετε να κερδίσετε τα αρνιά τα οποία κληρώνουμε εδώ στο Μετρόπολης 95,5. Τρεις και τέταρτο θα ανακοινώσω ένα ακόμη όνομα. Αυτός ο οποίος θα ακούσει το όνομά του έχει 30 λεπτά να επικοινωνήσει με την εκπομπή. Διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί.
Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Η ώρα είναι 3 και σίγουρα δεν είναι ώρα για δέκατα. Γι' αυτό το Panadol Advance είναι μαζί σου κάθε στιγμή. Panadol Advance. Ζήτα το μπλε. Είστε στο αμφιθέατρο. Δεν πέφτει καρφίτσα. Και ξαφνικά... Ούψ, όλα τα μάτια γυρνούν στη δική σου μεριά. Μάλλον αρρωσταίνεις, αλλά δεν βγάζει τσιμωδιά. Για άμεση και αποτελεσματική ανακούφιση, Panadol Advance. Με τεχνολογία OptiZone. Ζήτα το μπλε. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Περιέχει παρακεταμόλη. Αντεδείκνυται σε άτομα με βαριά υπατική και νεφρική ανεπάρκεια. Όταν λαμβάνετε χρόνια σε μεγάλες δόσεις, πρέπει να παρακολουθείτε η υπατική λειτουργία. Κερδίστε δεκάδες ευρώ καθημερινά με το goldmall.gr. Με την υπογραφή του ομίλου Μετρομίδια. Οι μεγαλύτερες προσφορές στη Θεσσαλονίκη στη χαμηλότερη τιμή. Και δωρεάν δωρεπιταγές από τις πιο επώνυμες επιχειρήσεις της πόλης. Και όχι μόνο. Θέατρα, κινηματογράφη, εστιατόρια, ξενοδοχεία, πολυκαταστήματα, σούπερ μάρκετ, επώνυμα καταστήματα ένδυσης, αισθητική, υγεία και πολλές ακόμη κατηγορίες προσφορών και δωροεπιταγών καθημερινά με ένα απλό κλικ στο www.goldmall.gr. Κανείς άλλος δεν σου προσφέρει εγγυημένη ποιότητα σε τέτοιες χαμηλές τιμές, γιατί κανείς άλλος δεν μπορεί να γίνει Lidl. Αυτή την εβδομάδα στα Lidl. Μπακαλιάρος φιλέτο κατεψυγμένος 700 γραμμάρια, 26% φθηνότερα 2,19. Λευκό τυρί Άλμις Γάλπο, 1 κιλό, 29% φθηνότερα, 4,39. Και μανιτάρια λευκά, 600 γραμμάρια, σε απίστευτη τιμή, 1,49. Λίγο, κάθε μέρα αξίζει. Πρέπει να μιλήσουμε για τη σχέση μας. Χρειάζομαι επιτέλους σταθερότητα, ακούς, σταθερότητα. Σταθερότητα στη σχέση σου. Με την Energy έχεις σταθερή χρέωση ανά κιλοβατόρα. Και με την προσφορά 5x5 έχεις 5 ώρες δωρεάν ρεύμα κάθε μέρα για 5 μήνες. Τηλεφώνησε στο 18101 και δες πως στην Energy δεν μιλάμε, δεσμευόμαστε. Energy. Τάση για καλύτερη ζωή. Με το κύρος και την αξιοπιστία του ενεργειακού ομίλου Χανδρή. Όροι προϋποθέσεις και διάρκεια προσφοράς στο energyprovider.com. Αρμόδιος ρυθμιστής RAV. Βρείτε τα προγράμματα Energy και στα καταστήματα ACS. Πετάξτε με την καλύτερη αεροπορική εταιρεία του κόσμου. Qatar Airways. Από τις 27 Μαρτίου συνδέουμε τη Θεσσαλονίκη με πάνω από 150 προορισμούς σε όλο τον κόσμο μέσω Ντόχας με 4 πτήσεις την εβδομάδα. Απολαύστε τη βραβευμένη μας εξυπηρέτηση και την παγκόσμιες κλάσεις φιλοξενία μας με έως 4.000 επιλογές ψυχαγωγίας, νόστιμα γεύματα και ευρύχωρες θέσεις στην οικονομική και διακεκριμένη θέση. Κάντε κράτηση τώρα στο qatarairways.com. Qatar Airways. Going places together. Κάθιμα. Γεμίζω, κερδίζω. Πετρέλαιο θέρμανσης. Γεμίζω, κερδίζω. Λιπονικά. Μάντεψε. Γεμίζω, κερδίζω. Γεμίζω, κερδίζω. Και ξαναρχίζω. Στην Αβίν. Πρόγραμμα επιβράβευσης Αβίν κερδίζω. Βάζοντας καύσιμα ή παντικά ή πετρέλαιο θέρμανσης, μαζεύω πόντους και παίρνω ευρώ σε δωροεπιταγές για τις αγορές μου από τα πρατήρια Αβίν. Αβίν κερδίζω. Τόσο απλό. Ζητήστε και εσείς την κάρτα σας στα πρατήρια Αβίν ή κατεβάστε την εφαρμογή στο κινητό σας. Κάποιοι προσπαθούν χρόνια να βρουν την τύχη τους. Εσύ το κάνεις με ένα απλό κλικ. Tip Bet. Με χιλιάδες αθλητικά γεγονότα. Tip Bet. Νόμιμα στην Ελλάδα. Tip Bet. Στοίχημα με τόπα αποδόσεις. Η συχνή συμμετοχή στα παίχνια εκθέτει τους συμμετέχοντες στον κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή βοήθειας και θεά 2-19-23-77-77. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής MGA. Η νούμερο 1 υπερτροφή, μουρουνέλαιο. Το νούμερο 1 μουρουνέλαιο, μόλερ. Από τη θάλασσα στο μπουκάλι σας. Μόλερς υποστηρίζει την καρδιά, τον εγκέφαλο, το ανοστοποιητικό, τα οστά, το δέρμα, τους νύς, τα μάτια και την όραση. Μόλερς. Από το 1854 ο θησαυρός της Νορβηγίας για όλη την οικογένεια. Από την Απολώνια Νουτρίσιον. Αδερφέ, πουλάρε το. Ποιος είσαι ρε φουλαράκο, ο Νάστης. Δεν χρειάζεται να είμαι ο Νάστης για να πουλάρω το αυτοκίνητο. Έβαλα εγκραίριο κίνηση στην Κάστε Οδούρου και κάνω τα ίδια χιλιόμετρα με τα μισά χρήματα. Υγραέριο κίνηση στην Κάστε Οδούρου. Γιανιτσόν 181 πίσω από τα ΚΤΕΛ Μακεδονίας. Κορυφαία συστήματα Ζάβολη. Γραπτή εγγύηση 2 ετών. Τώρα από 499 ευρώ. Ενημερώσου στο otogas.gr ή στο 2310-523131. Η νούμερο 1 υπερτροφή, μουρουνέλαιο.
Το νούμερο 1 μουρουνέλαιο, Μόλερ. Από τη θάλασσα στο μπουκάλι σας. Μόλερ υποστηρίζει την καρδιά, τον εγκέφαλο, το ανοσοποιητικό, τα οστά, το δέρμα, τους μυς, τα μάτια και την όραση. Μόλερ. Από το 1854, ο θησαυρός της Νορβηγίας για όλη την οικογένεια. Από την Απολώνια Νουτρίσιον. Στη Θεσσαλονίκη, δύο πράγματα αγαπάμε. Το καλό καφέ και τη γειτονιά μας. Τα καταστήματα Φορόλ ενώνουν αυτές τις δύο μεγάλες αγάπες, αφού πια βρίσκονται σε κάθε γειτονιά. Με 30 καταστήματα Φορόλ στη Θεσσαλονίκη, έχεις κάθε μέρα δίπλα σου τον καλύτερο καφέ και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ανά πάσα στιγμή. Τρία νέα καταστήματα Φορόλ λειτουργούν ήδη. Θεμιστοκλής Φούλη 12, Παπαναστασίου 197 και Προέκταση Μακρυγιάννη 20 στον Εύωσμο. Οι άντρες από τη φύση τους δεν αφήνουν και πάρα πολλά να τους απασχολούν. Εκτός από ένα, την τριχόπτωση. Το DHI Global Medical Group έχει αναπτύξει την πιο προηγμένη μέθοδο μεταμόσχευσης μαλλιών σήμερα και πάνω από 201.000 ασθενείς με τριχόπτωση σε όλο τον κόσμο έχουν βοηθηθεί ουσιαστικά. Εσείς ακόμα περιμένετε? Κλείστε ραντεβού στην DHI Θεσσαλονίκης για τη δωρεάν διάγνωσή σας στο 2310-224-693. DHI, το αποτέλεσμα μετράει. Ο καιρός θα έπρεπε να είναι πάντα καλοκαιρινός. Το γεύμα θα έπρεπε να είναι πάντα με φίλους. Οι γιορτές θα έπρεπε να είναι πάντα με χορό. Η νύχτα θα έπρεπε να είναι πάντα με πανσέλινο. Η ζωή θα έπρεπε να είναι πάντα γεμάτη με όμορφες γεύσεις και πλούσια άρωματα. Η ρετσίνα θα έπρεπε να είναι πάντα και χρυμπάρι. Η ρετσίνα για αυτούς που ξέρουν να την απολαμβάνουν. Ρετσίνα και χρυμπάρι. Η αυθεντική από το 1939. Επειδή η ζωή δεν σηκώνει τσιγάρο, κάνε τώρα τη σωστή κίνηση. Μπες στο φαρμακείο και πάρε το σύστημα Venturi Stop Smoking System. Και σε 4 φίλτρα παρακάτω, η συνήθεια του τσιγάρου εξαφανίστηκε. Venturi Stop Smoking System. Σε μόλις 4 εβδομάδες έχεις γίνει πρώην καπνιστής. Τώρα και για στριφτά και για σλιμ. Venturi στα φαρμακεία από τη Vitor Gun. Χαράλαμπος Σαμπατζόγλου, 60 χρόνια στο πλευρό του φαρμακοποιού. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε με γραμμές στο 2310-93-90 για την δικά σας, 955 και ένα το μήνυμα στο 54-340. Μαζί μας οι αδερφοί Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν την ορική διαγραφή του αυτοκινήτου στο νέο τηλεφώνημα στο 18-133. Εσείς τηλεφωνείτε εκεί έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου για να πάρετε την καλύτερη λύση και φυσικά την καλύτερη τιμή. Οπότε για ορική διαγραφή, αδερφοί Κωνσταντινίδη στο 18-133. Επίσης υπάρχει ένα μεγάλο μπαζάρ ανταλλακτικών μέσα από το οποίο μπορείτε να διαλέξετε το ανταλλακτικό το οποίο χρειάζεστε για το δικό σας αυτοκίνητο, ενώ δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι όλες οι μηχανές αυτοκινήτων είναι με 150 ευρώ. Πριν πάμε στον κόσμο να υπενθυμίσω ότι για το αρνί γράφεται α3 κενό, γράφεται τη λέξη αρνί, το ονοματεπώνυμος και το στέλνει στο 54-344. Σε περίπου 5-6 λεπτά θα ακούσετε ένα όνομα το οποίο θα πρέπει να επικοινωνήσει μέσα σε 30 λεπτά με τα 3-90 για να κερδίσει το αρνί και να βγει στον αέρα. Και μαζί μας η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα, η Hyundai Εσκιά της Παροδήμος, στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, από την οποία μπορείτε να προμηθευτείτε το Hyundai i20 με κινητήρα σε οποιαδήποτε έκδοση θέλετε, με όφελος μέχρι και 1.600 ευρώ, είτε εκεί στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, λίγο μετά το Βακτιό, ή να μάθετε περισσότερα τηλεφωνώντας τώρα στο 2310-596-596. Οι δύο γραμμές πέσανε. Δύο γραμμές και ελεύθερες. Πάμε στον κόσμο. Γύρισε στη Μωρή Κουράδα. Πρόσεξε πώς μιλάς στο μικρόφωνο. Ναι. Γιατί ο Ραπτόπουλος δεν βρίζει. Ναι. Βρίζεται όλοι οι άλλοι. Περίμενε λίγο. Σωστά. Ο Ραπτόπουλος δεν βρίζει. Κάνετε τους λαϊκιστές να γλύψετε το σαβίδι, φάτε κανένα μεροκάματο. Λοιπόν, βρίζετε, κάνετε, ράνετε. Αυτό δεν... Πήγατε. Αυτό όχι, σταμάτα. Ναι. Μη κόκκινη. Μη. Ναι. Άσε τώρα, έχεις εσένα. Θες να πω ότι με είπες εκτός αέρα. Δεν θέλεις να το πω. Όχι σε μένα. Τώρα να μην το κάνουμε θέμα. Τώρα ας τον κόσμο να μιλήσουμε και να πει. Να μιλήσουμε, εντάξει. Άλλο επιχειρηματία Σαββίδη και άλλο επιχειρηματία. Άστε το γλύψιμο και το βρίσιμο, λέω εδώ πέρα, γιατί λέω. Φίλε, θέματα να πούμε, ναι. Φίλε Βασίλη, όχι στο 955, αλφα μη 3 κενό. Εντάξει. Ρωτάμε τον κόσμο, είσαι κόμπλα ή δεν είσαι. Αυτό είναι το θέμα της εκπομπής σήμερα.
Είσαι κόμπλα ή δεν είσαι. Αυτό θα ρωτήσω. Άμα θα πει ο κόσμος. Μην τους κλείνεις όμως. Γιατί. Ναι, είσαι κόμπλα, είσαι γέστη, είσαι δηλός. Είσαι δηλός ή δεν είσαι. Τι να πούμε, μωρέ, τον γκολ του Ντούνι να πούμε και ο Πλατέλα Δεκάρη. Τι να πούμε, το λαγκαδά τη αδερφέ Τατά. Γιατί? Τι να πούμε, μωρέ. Το ότι κυνηγάμε να χάσει την Ελλάδα και να και χάνει επιληψία. Τι να πούμε, μωρέ. Τη United που ήταν έξω με την Brighton εκεί πέρα, δεν βλεπόντα. Τι θε να πούμε. Το ότι πήγε ο Χιού στη Southampton, πάμε πάλι για κύπελο και να πούμε. Τι πάνε, άστε με ρε. Να πέσουμε κατηγορία. Πρώτα τον κόσμο τώρα. Το Σιμεώνε, ο οποίο. Εγώ θα κάνω στο λαϊκό δικαστήριο σήμερα τρία ερωτήματα. Ένα. Θέλετε να χωριστεί η Ελλάδα στα δύο, κύριοι που λέτε το αθηνοκεντρικό κράτο και το αθηνοκεντρικό κράτο και το. Θέλετε να γίνετε Καταλανία, ρε. Ή κολώνεται. Ένα. Δύο. Ποιο είναι ο πιο λαϊκιστή δημοσιογράφο παραγωγό. Θα βάλουμε Μπούζο, ξέρω εγώ, Κόλκα, θα βάλουμε πέρα ονόματα, να δούμε ποιο θα βγει. Και τρίτον. Είναι κόμπλα ο κόκκινο ή έχει δίκιο ή άδικο έχει ο κόκκινο για το σημερινό επεισόδιο, να πούμε. Ποιο επεισόδιο. Ποιο επεισόδιο. Τι ποιο επεισόδιο, ρε, φοβήθηκε στο Χατζηνά. Δεν τον δέρνω. Τι να με δίνει. Τι να με δίνει. Δεν τον δέρνω. Πάνε στο σημερινό κόμπλα. Για να σε πει τι κόμπλα έχει ο κόσμο. Καλημέρα. Έλα, καλημέρα. Καλώς τον. Παναγιώτης Ακτής από Κουρινό, πρωταθλητής Ελλάδος. Γεια σου, πρωταθλητή. Από πού και στο πρωταθλητή. Έτσι λέει. Λοιπόν, εγώ θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον Πρίγκεβης για τη δήλωση που έκανε στον αέρα ότι οι παίκτες της ΑΕΚ θέλουν να παίξουν. Εγώ εύχομαι να ανοίξουν και τα τηλέφωνα των όλων αυτών των διαιτητών, παρατηρητών, ας πούμε. Έλα, ρε, η κύπη δικιά μας είναι, σταμάτα τώρα. Και... Μη το δε σε παίρνει, να πούμε. Και λοιπόν για τα πρόσωπα, Μπούζος, κορυφή. Μη μας καλά στο βραδινό, κορυφή. Πάμε επόμενη γραμμή, μη μας καλά τώρα. Μη μας καλά στη βραδινή εκπομπή, να πούμε. Συγγνώμη, δεν είσαι για το βράδυ. Σε περιμένω, Ανατολική Θράκης 10. Εκεί να δούμε τώρα, ποιος έχει δίκιο, ο Χατζινάκος για ο κόκκινος. Πώς λέγεται το μαγαζί? Μαρνίτα. Τι, όχι, συγγνώμη, πώς λέγεται Ανίτα, Μαρμίτα. Μαρμίτα, ρε. Μαρνίτα το είπε. Καλημέρα. Ανατολική Θράκης πόσο? 10, ρε. Τόσο κόμπλεξ έχω, σκέψου. Τι κόμπλεξ. Σκέψου, το κάνω. Διαφήμιση το κάνω. Αμάν, αμάν, λέγε. Έλα, ρε Βαραδά. Έλα. Έλα, Βαραδά. Κωνσταντίνε. Μάλιστα. Το Μόγκολε το ξέχασες. Θα το πω στο μετά. Μη λιθοβολείτε το κόκκινο. Ναι. Είναι τσιγέρι ο κόκκινο. Το πάνησα έχω μια δόση. Το πάνησα. Τρώει τσιγέρια πολλά, σωστά, ναι. Είναι καλό παιδί ο Γρηγόρης. Είναι λίγο δηλός. Φοβήθηκε τον κοντό τώρα. Τίποτα, ναι. Δεν μασάει ο Γρηγόρης, τίποτα. Όλο μασάει ο Γρηγόρης. Δεν, τίποτα, δεν παίρνει χαμπάρι. Άκου τι να σου πω. Την Παρασκευή το βράδυ με ποιον ήσουν να... Παρασκευή προς Σαββάτο που βγήκα και μιλήσαμε. Με ποιον έγινε δίπλα. Δεν θυμάμαι. Καλά ρε Παρασκευή 12 με 2. Με τον Στέφανο. Α, τον Στέφανο, ναι. Στέφανο, για πες με να καταλάβω. Περνάει η περίοδο Αλτσχάιμερ τώρα, τα λέω εγώ. Πώς λένε τον προπονητή τον ένα, πώς λένε τον άλλον. Δεν θυμάται με ποιον ήταν την Παρασκευή. Όχι, okay, εντάξει, εντάξει. Το πρωί έφαγε στην Άσσα. Ναι, αμύγδαλα. Κωνσταντίνε. Ναι, ρε, ηλίθεια, αμύγδαλα έφαγε για να πω απροπόνητη. Δεν ξέρω, δεν ξέρω εγώ. Λέγε, φίλε. Ο Στέφανο, ποιο Στέφανο με λε. Το Στέφανο Μάνο, φύγε από εδώ, πάμε επόμενη. Ποιο Στέφανο, τον καλό τον άνθρωπο. Έλα, φίλε, ναι. Ναι. Τι κάνουμε, καλημέρα, φίλε. Εντάξει, τώρα τι να πούμε. Ο Χατζηνάκος 5 λεπτάκια δηλαδή δεν τα δικαιούται. 19-25 έχει. Η πλάκα ποια είναι, 19-25 έχει. 25 λεπτά. 19-25 απευθύνεσαι. Έχει κάνει ραντεβού με τον Ανδρώνη. Ο Ανδρώνης έδωσε το OK και ο κόκκινος κάνει τον αρχηγό. Δεν μου λε, σε μένα απευθύνεσαι. 19-25. Μισή και ορολόγο 50 λεπτά, ρε φίλε, και ορολογικά δεν είχα ορολογικά παίκτησα, ρε φίλε. Και δεν αφήνει ο Χατζηνάκος 5 λεπτάκια. Που είναι τρομερός να τα πει. Δεν μπορώ, επειδή θα γράφει την εφημερίδα, θα σου πάρει τη σελίδα, ρε Γρηγόρη. Θα έχει εσύ τη σελίδα σου. Δεν μου λε, ρε φίλε. Δεν μου λε, ρε φίλε. Εγώ αμφισβητώ οτιδήποτε. Εγώ όχι, δεν είπατε με ζητήσει, αλλά θέλω να μιλήσει. Εγώ σου να μιλήσει 25 λεπτά. Όταν διαβάζει τα μηνύματα του Facebook που στέλνουν οι άλλοι τα τζάμπα, δεν αφήνει τον Χατζηνάκο που βγάζει λεφτά. Ο Χατζηνάκος βγάζει λεφτά τουλάχιστον και εμείς βγάζουμε λεφτά. Να λέω κάτι κακό για τον άνθρωπο. Παίρνει ο άλλος από την Νορβηγία και από την Φιλανδία ο αργός. Άπτω να λέω κάτι κακό. Εγώ λέω εδώ πέρα δεν θα γίνεται κάτι στο ξαφνικό. Θα γίνεται σοβαρά. Αφού έχει μια εβδομάδα και παραπάνω. Έλα μωρέ και σοβαρά. Καλά λέει τώρα. Το λέω
Θα βγει ο Χατζηνάτος που λέω στην εκπομπή στο Σάββατο και με λέει γιατί δεν βγαίνει στον Κουλιανό. Απ' την αρχή ήταν αρνητικός. Ποιος ήταν αρνητικός? Δεν πειράζει. Τον έβγαλε, αλλά. Λοιπόν, τον έβγαλε. Άμα δεν έλεγε ανθρώπινο, αφού είναι. Δεν το θέλουν τον Άρη. Δεν το θέλουν τον Άρη στην Αλφαθηνική. Φαίνεται. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Από το φάουλ που κέρδισε. Όχι. 32 φάουλ παραχαϊκή. Δύο κόκκινες έφαγε ο Άρης. Ωραία, έχει και το Κατσουράνη κάνει δημόσιες. Αν ήθελε ο Άρης, άκου λίγο. Στα προηγούμενα παιχνίδια ήμουν μαζί σου σε αυτό, άστο, γιατί αν ήθελε να σε κάνει ζημιά, θα απέβαλε τον Πλατέλα. Επόμενη γραμμή, καλά το λες. Άστο, φίλε, με χωρίς Πλατέλα δεν έβαζε γκολ. Γρήγορα. Πάμε, ναι. Είναι ο μέση της Β' Εθνικής. Πάει. Ναι. Εγώ είμαι, καλησπέρα. Εσείς, κύριε, είστε, ναι. Δεν άκουσα να σχολιάσετε ότι παραπέμπτηκε ο δικαστής του, τον κάλεσε ο Άριος Πάγος για να βγάλει την απόφαση ώρα 2 το βράδυ. Δεν άκουσα κανένα σχόλιο. Ειλικρινά πρώτη φορά το ακούω. Βεβαίως. Κάλεσε ο Άριος Πάγος τον δικαστή να δώσει εξηγήσεις με ποιο δικαίωμα έβγαλε μια μισή ώρα το βράδυ απόφαση. Για φτάξτε το λιγάκι. Καλά κάνετε και μας το είπε. Δεν το γνώριζα, πρώτη φορά το ακούω. Όπως και χθες. Πρώτη φορά η διαιτησία ήταν μια χαρά στο μάτι με τον Άρη. Όχι ότι με ευνόησε, αλλά το φάουλ εκείνο που έδωσε στο 88 έχω δει χειρότερα που δεν μου έχουν δώσει. Ακριβώς. Και όπως και είπα τον προηγούμενο φίλο, αν ήθελε να σε κάνει ζημιά, μπορούσε να βγάλει τον Πλατέλα. Να ψήλεξε ο Τανίλ με τα νεύρα που είχε, γιατί και την πρώτη κάρτα τζάμπα την έφαγε. Ακριβώς. Ο άλλος έβγαζε την κάρτα και πήγαινε και τον έφαγε. Γιατί αν την έβγαζε τη δεύτερη κάρτα, δεν θα βρίζαμε τον Πλατέλα. Θα λέγαμε είναι δυνατόν να έχει τόσα νεύρα. Μα ακριβώς. Αλλά ψάξω αυτό για το δικαστή που σου είπα και θα δεις ότι έχω δίκιο. Οκ. Okay. Έγινε. Παρακαλώ, πάμε. Καλημέρα, Ραπ. Έλα, φίλε. Από το Χόλμπερ τηλέφωνο, Θόδωρος. Ναι. Γεια σου. Κυπελούχος Ελλάδος και πρωταθλητής Ελλάδος για φέτος. Ναι. Θα περάσει Λάρισα, να πούμε. Πιστεύω. Ναι. Μπα, δεν νομίζω. Με αυτά που... Μπράβο στον Ιβάν Σαββίδη, το στηρίζω πάρα πολύ. Mm. Όλη η ομάδα το στηρίζει, οι φιλάδροι. Αλλά δεν πρόκειται στη ζωή τους να πάρουν ούτε οι Αεξίδες και οι Ολυμπιακοί πρωτάθλημα και κύπελλο. Για μια ζωή θα είναι του ΠΑΟΚ. Τέλος. Αυτό έχω να πω. Ό,τι πεις. Πάμε επόμενη γραμμή. Ό,τι πεις. Ναι. Έλα, φίλε. Συμφωνώ κι εγώ. Ωα! Ανάθεμα την ώρα. Αυτό ο Σαββίδης που ήρθε στην Ελλάδα. Γιατί ρε φίλε? Γιατί διέλυσε το ποδόσφαιρο, γι' αυτό. Αυτός το διέλυσε. Ποιος το διέλυσε? Ντροπή. Γιατί είχε προηγούμενο τίποτα, γινόντουσαν αυτά που γίνονται. Τι γινόντουσαν, τι έγινε δηλαδή? Ο Γιακουλάτος που έβγαλε το πιστόλι στη Βουλή και απειλούσε τον υπουργό του Πασόκ και όλο τον Πασόκ. Γιατί μπήκε λέει διαρρήκτης στο σπίτι του. Στα δικά μας σπίτια δεν παίρνουν διαρρήκτες. Παρακάτω. Ο καπετάνιος μέσα στα πολιτήρια δεν έπεσε το πιστόλι του. Παρακάτω. Ο Βίκτορας μέσα η φρουρά του δεν πυροβόλησε στα Φιλαδέλφια. Παρακάτω. Παρακάτω. Περίμενε λίγο, Δημήτρη. Ναι. Για το αρνί ο κύριος Παμπόρης ή Παμπορής Αλέξανδρος έχει 30 λεπτά να επικοινωνήσει με το 2310 και τα 3 εντάρια. Παμπόρης ή Παμπορής Αλέξανδρος είναι ο νικητής για τον Πασχαλιά της Κοβελίας. Συνέχισε, Δημήτρη. Και το Αντρέα η απόφαση βγήκε στο ειδικό δικαστήριο 3 ώρα το πρωί και τι έγινε που μας είπε ο κύριος προηγουμένως. Δεν έχουν γίνει δηλαδή. Μόνο αυτά για το Σαββίδι και για τον Πάου γίνονται τώρα για πρώτη φορά. Τι γίνεται, τελικά μια εβδομάδα αυτό το Σαββίδι στο τελειώρες τον έχουν, τον δείχνουν. Παρακάτω. Να πω ένα ανέκδοτο τώρα να γελάσεις. Για πες το ανέκδοτο. Λοιπόν, ένας παππούς παίρνει μια κοπελίτσα να πάει στο ξενοδοχείο. Ναι. Μη φοβάσαι, δεν θα ξεφύγω από την κοπελίτσα. Μην ξεφύγεις, ναι. Δεν φύγω. Λοιπόν, και άρχισε το... τις πρόγειες που μπορεί να στρίβει. Ναι. Και του λέει παππού τι κάνεις εκεί? Ψάχνω, του λέει, σταθμό να πιάσω. Ναι. Άμα δεν σηκώσει την κεραία, του λέει δεν πιάνεις αυτό που λέει. Φύγε. Πρόστιγε άντρα. Ναι. Καλησπέρα, μ' ακούτε? Καλησπέρα, κύριε, ναι. Γρηγορή. Ναι. Μ' ακούτε? Ναι.
Λοιπόν, ο Πάνος ο Γόρης είμαι, παιδιά. Ήθελα να σας ενημερώσω γιατί εχθές, μάλλον ήθελα να εκμεταλλευτώ την δημοσιότητα της εκπομπής σας, γιατί εχθές δεν προβλήθηκε η αθλητική εκπομπή. Αθλητική Κυριακή εννοείς? Μάλιστα, εσείς δεν είσαστε φυσικά αρμόδιος ο σταθμός, έτσι. Αυτό αποφάσισαν από την ΕΡΤ 1. Ναι, δεν είναι όμως, είναι σωστό αυτό το πράγμα. Αφού τεμπελόσκυλα ρε φίλε. Ρε φίλε, συγγνώμη, να πω κάτι. Βέμε τα τεμπελόσκυλα τώρα. Μισόλεπτο. Κώστα, αγόρι μου, είμαι ο Πάνος ο Γόρης, ο παλιός τραγουδιστής. Εγώ κατάγομαι από τη γωνιά του, είμαι ο ανιψιός του Γιώργου του Γρηγοριάδη, του πρόεδρου του Άριος. Το 64 φυλαστά, ξέρει πολύ καλά. Και επίσης ο θείος μου είναι ο Νίκος Ατματίδης, ο πρόεδρος του Ηρακλή. Εντάξει, δεν μπαίνω συχνά να σας μιλάω στα ράδια. Σας πήρα είναι τεμπέληδες, πάμε επόμενη γραμμή. Αργόμιστη, πάμε. Επόμενη γραμμή. Μάλιστα. Έλα, εγώ είμαι. Εσύ είσαι. Λίγος από Ντίζελντορφ. Γεια σου, φίλε. Τι δυστύλιος είναι αυτός ο κόκκινος. Πάρε παιδί μου να πούμε. Το προηγούμενο Σάββατο που είχε βγει ο Βασιλάκος να πούμε είχε τα μούτρα, τα είχε φτάσει στο πάτωμα. Ε, τι να κάνουμε, είχα τη φωτογραφία στο απέναντι γι' αυτό. Να είναι και ευγενικό. Έχουμε κάνει ένα χατζηλίκι, έχουμε κάνει ένα κουμάκι. Είχα τη φωτογραφία σου εσένα. Τι χατζηλίκι πήρε. Αν του είχαν φέρει κανένα δυο ταψιά παστουρμαδόπιτα θα βαρούσαν τα τσαούλια του εκεί στα τα τύμπανα του πολέμου να πούμε. Τελείωσες. Τελείωσα. Παίρνω να πάρεις και εσύ ένα πενηντάρικο. Έλα. Στον επόμενο. Αυτό τώρα τι είναι, Ρίκο, χιούμορ είναι αυτό. Όχι. Ευθέως. Τι είχε, παίρνω μεροκάμα το λέω από τον Κατζινάκο. 19-25. Είπα όχι. Εντάξει. Αμφισβήτησα κανένα ταλέντα. Είπα κάτι για τον Βασίλη. Τώρα, άμα έπιανε 2-25 τον έβγαλε. Είπα κάτι για τον Βασίλη. Είπες. Τι είπα. Τι δεν είπες. Πες ένα πράγμα. Δεν λέω εγώ τι. Στον αέρα θα πω. Στον αέρα θα πεις. Είστε λίγο κόμπλα με τον Βασιλάκη. Πες τι είπα, ρε φίλε. Και τι τον φέρνει εκεί πέρα και τι δουλειά έχει εκεί, αυτό μα βρήκε. Είπα, τι... δεν θα κάνει κάτι προτελεσμένων γεγονότων. Ναι, ναι, θα με ενημερώνει. Σε ενημέρωσε πριν την εκπομπή. Όχι. Τι όχι. Πριν πούμε μέσα. Ψέματα λε. Πριν πούμε μέσα, σε ενημέρωσε. Ψέματα λε. Ψέματα λέω. Κοίταξε αυτό που δεν έφαγε έξω, θα φας μέσα. Κόκκινε, κοίταξε. Ότι είσαι κομπλεξικό και φοβισιάρη. Λέγει ότι είναι ένα θέμα. Τώρα από εκεί και πέρα τώρα ο κόσμο θα σκρίνει. Θα μπαλώνω εγώ μαζί σου. Πάμε επόμενη γραμμή. Θέλω να βγάλει καινούργια φουρνιά. Θέλω να βγάλω καινούργια φουρνιά. Έβγαλα πολλού. Με το ζώο. Αφού βλέπω ότι τραβάει στο στίγμα. Μπράβο το. Εσύ στο στίγμα τώρα δεν τα πα καλά, τον ζηλεύει. Φοβάσαι, φοβάσαι. Θα σε φάει τη δουλειά. Αυτό είναι στη θάσο η ξενοδοχείο. Το πολύ παλιό. Καλά, ξηγέ. Λοιπόν, τι φοβάσαι. Ναι. Καινούργια φουρνιά. Μάλιστα κύριε. Ναι, με ακούτε. Σε ακούμε φίλε. Εγώ μιλάω έτσι, ωραία. Στον αέρα πρώτη φορά, πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο κύριε Ραπτόπουλε. Μάλιστα. Μιχάλης ονομάζομαι από Γιάννα τηλεφωνώ. Να είστε καλά. Βέβαια εντάξει. Ναι. Αγαπώ τη Βόρεια Ελλάδα βεβαίως, έτσι. Εγώ δεν τρέλα εδώ κύριε, στις περιοχές, ναι, ναι. Λοιπόν, έχω ένα πολύ καλό φίλο πάω, αδερφό μου μπορώ να πω Θεσσαλονίκη, εγώ Ολυμπιακός είμαι και δεν μαλώσαμε ποτέ ποδοσφαιρικά, ποτέ ρε. Ναι, ναι, εντάξει, ναι. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω να μου πεις την άποψή σου, ήταν offside το γκολ του ΠΑΟ. Για μένα ήταν, ναι. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, χαίρομαι που είσαι δίκαιος και το λες. Τι δίκαιος, αφού πάει προς την μπάλα ο άλλος. Όχι, έτσι. Χαίρεσαι που λέει αυτό που σου άρεσε να ακούς. Μπράβο, σου πάω και δεν σας άρεσε. Επαναλαμβάνω. Εγώ λέω ότι είναι γκολ. Καλά, σημαίνει ότι δεν σου αρέσει. Και γεννήθηκε για να φοβάσαι. Κατάλαβα να σου πω. Ακούστε να σα πω λίγο τώρα. Η Βόρεια Ελλάδα, επειδή έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα, έτσι πρώην πιλότο είμαι, έτσι. Λοιπόν. Η Βόρεια Ελλάδα έχει ανθρώπους που μιλάνε ευθέως και λένε την αλήθεια, έτσι, να το ξέρετε αυτό. Και όσο βορειότερα πας, τόσο καλύτερα για μένα, έτσι. Έθρο και τα λοιπά. Τέλος πάντων. Κλείνω αυτό. Λοιπόν, εγώ, εντάξει, δεν με πειράζει να πάρει ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα. Βεβαίως, το αξίζει το πρωτάθλημα να το πάρει. Αυτό εμένα που με πειράζει από την διοίκηση του ΠΑΟΚ είναι που κάθε λίγο και λιγάκι βγαίνει ο ιός του πρόεδρου. Ο Γιώργος, ναι. Ναι, και συνέχεια προκαλεί τον κόσμο. Όπως δεν μου αρέσει και αυτό που κάνει και ο δικός μας ο διευθυντής επικοινωνίας. Ποιος? Λοιπόν, δεν θέλω. Ο Καραπαπάς. Ο Καραπαπάς. Ναι. Ναι, δεν μου αρέσει αυτό που κάνει. Το ρόλο του Καραπαπά είναι ο Γιάννη τον Μόραλ. Τον οποίο τον Γιάννη τον έχω και φίλο, έτσι, τον Γιάννη τον Μόραλ, έτσι. Έχουμε πιει μπουζα άπειρες φορές. Λοιπόν, θα σου πω κάτι. Αυτό που κάνει ο Ιώσης Σαββίδης προκαλεί όλο τον κόσμο. Α, τον πούμε να μην το κάνει. Ήρθε εδώ στα Γιάννα, πρόσεξε να δεις. Με ελικόπτερο και έκανε βόλτες πάνω από τα Γιάννα με ελικόπτερο. Ποιος είσαι κύριε εσύ? Από πότε ρε φίλε απαγορεύεται να κάνεις βόλτες με το ελικόπτερο πάνω από κάτι. Πάνω από κατοικημένη περιοχή. Με πιλότο πρώην μιλάς. Και πού το ξέρω εγώ. Χωρίς λόγο σε κατοικημένη περιοχή. Μπορεί να σου βρει 100 λόγους. Και σε αυτό το ύψος απαγορεύεται να σου πω εγώ.
Δεν το ξέρω αυτό. Και πάνω από την τούμπα έχω πετάξει και πάνω. Αυτό λες είναι πρόκληση δηλαδή. Όχι, απαγορεύεται. Κοίταξε να δεις, υπάρχουν κανόνες συνέδρας κυκλοφορίας. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα ασφάλεια πίσω. Τελείως. Όπως απαγορεύεται να πετάξεις πάνω από την Ακρόπολη, έτσι. Με ακούς? Ναι. Όπως απαγορεύεται να πετάξεις πάνω από την Ακρόπολη. Βεβαίως απαγορεύεται, ναι. Το γνωρίζουν όσοι. Δεν το ξέρω, εγώ δεν το ξέρω. Ναι, απαγορεύεται. Γιατί άμα πέσει ένα ελικόπτερο και σου διαλύσει την Ακρόπολη, τι θα γίνει μετά, δηλαδή, πέταξε από πάνω. Και ποιος ο λόγος να πέταξε πάνω από την Ακρόπολη, ναι. Κάτι. Έτσι. Λοιπόν, ποιος είναι δηλαδή ο κύριος Σαββίδης, επειδή έχει χρήματα. Ε, βέβαια, δεν καταλαβαίνω. Πώς θα γίνει, δηλαδή. Άμα έχει χρήματα, όχι, το ίδιο είναι αυτό. Λοιπόν, να το κοιτάξουμε λίγο εκεί πέρα. Ο κύριος Σαββίδης πήρε τα Γιάννενα και ανοίξατε τα πόδια. Αυτό έχει φτάσει ο κύριος Σαββίδης. Αυτό θέλω να πω εγώ. Ναι, αυτό είναι απαράδεκτο. Τα χοντρά τα μπούτια του κυρίου, πώς το λένε. Προέδρου του Παγιάννα, ανοίξαν διάπλατα. Yeah. Οπότε αυτό κύριο Παγιάννα δεν μ' αρέσει. Ο ΠΑΟΚ έχει ιστορία. Λοιπόν, ναι, για να κλείσουμε την πρώτη γραμμή, ο ΠΑΟΚ έχει ιστορία στο Παρί. Έχει λεφτά, πάει. Και δεν χρειάζεται τώρα να μαυρώνετε η ιστορία του ΠΑΟΚ με αυτές τις δηλώσεις που κάνει αυτό το παιδάκι. Καλή. Να περνάτε καλά, καλό Πάσχα. Γεια. Παρακαλώ. Το βρωμό Πάσχα τώρα. Άλλη διακοπή. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Ναι. Γιατί φαγούθηκα να πηγαίνω το Σαββίδη όλοι. Έχει εδώ και δύο εβδομάδες Σαββίδης, έτσι Σαββίδης αλλιώς. Γιατί τα μέσα τα αθηναϊκά. Σαββίδης το ένα, Σαββίδης το άλλο. Κοίταξε, και εμείς εδώ τα μέσα τα δικά μας το στηρίζουν το Σαββίδη. Τα κάτω να πούμε τον. Και τι να κάνω αν τα μέσα των Αθηνών είναι πιο δυνατά δηλαδή. Κάντε μέσα δυνατά. Έχει το Europe One, έχετε το Αγνατία TV, έχετε το Βεργίνα TV και το δεξί μου το αυτό TV. Α, κάντε TV, να τον έχετε και να το στηρίζετε. Τι σας κάνω εγώ τώρα. Επειδή είστε μούβες να πούμε και δεν έχετε πέντε τηλεοράσεις στη Θεσσαλονίκη και τις έχουν κάτω, τι σας κάνω εγώ. Γιατί έχουν εκεί τη δύναμη τα μέσα και έχουν τα συμφέροντα εκεί και τα λεφτά είναι εκεί κάτω. Και εδώ δεν έχει μέσα, το Μετρόπολης δεν στηρίζει το Σαββίδη. Μια ζωή. Έχεις μέσα εδώ, μια ζωή. Να διχάσουμε την Ελλάδα στα δύο. Έλα, Ανατολική Στράκης, έκανα να το βγάλουμε το πόρισμα. Θέλετε την Ελλάδα την πάμε στα δύο. Θέλουμε, βρε. Θέλετε. Βγήκαν οι παοξίδες και λένε δεν πάμε φαντάρι άμα γίνει πόλεμος. Δεν κουστάζει. Θα ρίξει άμα το δικαιώνω τον πόλεμο, οι παοξίδες θα πηγαίνουν φαντάρι. Οι Αθηναίοι τα προμοτάρουν αυτά που λες τώρα. Οι Αθηναίοι τα προμοτάρουν. Να την κόψουμε την Ελλάδα. Εμείς τα προμοτάρουμε. Θέλετε να την κόψουμε στα δύο. Γιατί προχθές ο υπουργός τι έλεγε ο Πρέσβης. Τον υπουργό. Θέλει να κόψουμε την Ελλάδα στα δύο. Και ο παράδεκτος ρωτούσε το βουλευτή από εδώ τη Θεσσαλονίκη από το ΚΕΝΟ συγκεντρώνονται άμα θέλει να κάνει η Βόρεια Ελλάδα ακόμα άλλο. Πλάκα με κάνετε ρε. Κάντε το, κάντε τα. Μην τα λέτε, κάντε τα. Επόμενη γραμμή. Είστε Καταλανοί. Κάντε ό,τι θέλετε. Εμείς καταγράφουμε τα γεγονότα. Δεν υιοθετούμε τις απόψεις σας, κύριε. Δεν τις υιοθετούμε. Απλά τις καταγράφουμε. Παρακαλώ. Γρηγόρη, ναι, που φάσε τον κοντό. Ναι. Τον τρέμισε κοντά στα προγνωστικά και τον έβαλε στα πέντε. Έτσι και έτσι λόγω. Έτσι και είπαν. Δεν το λόγο. Δεν υιοθετώ. Καλημέρα, ναι. Και εγώ είμαι. Μάλιστα. Πρώτη φορά σου παίρνω, παιδιά. Μάλιστα. Προσπαθούσα βέβαια κάποιες στιγμές να σας βρω, αλλά. Δεν μας βρήκε. Ήταν αδύνατο, δεν σας βρήκα. Λοιπόν, μερικές σκέψεις. Σκέψεις. Και μερικές απαντήσεις σε όλο τον κόσμο που πήρε τηλέφωνο. Αυτούς που άκουσα, δηλαδή, το τελευταίο 20 λεπτό. Το πρόβλημα του ΠΑΟΚ δεν ήταν αν ήταν offside ή δεν ήταν. Σωστό. Έτσι. Σωστό. Δηλαδή, καθόμαστε και κάνουμε τώρα. Και φυσικά το κάνουμε εμείς ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Η αντιμετώπιση. Η παλινοδία του κυρίου Κομίνη. Ναι. Το ρεζιλίκι. Αν έδινα την αρχή offside, δεν θα μιλούσε κανένα. Ναι. Σωστά. Δεύτερον, λοιπόν, η επίθεση που έγινε γιατί παρακολουθούσε όλα τα ΜΜΕ των Αθηνών ήταν συντονισμένη στον Ιβάν. Αν δεν έμπαινε ο Ιβάν τώρα, κάποια στιγμή θα έβρισκαν πάλι κάποια ευκαιρία να του επιτεθούν. Ενοχλεί επιχειρηματικά. Αυτά, το πάρουμε το κύπελλο, το πρωτάθλημα στην Αθήνα και δεν μας αφήνουν να το πάρουμε, είναι ελευθερεύοντα για αυτούς. Για τον κόσμο, τον απλό, για μας, για τους αεξίδες, για τους Ολυμπιακούς, γιατί βλέπω ότι γράφουν και αυτοί στα δικά τους, είναι το πρωτεύον. Αλλά είναι το δευτερεύον στην πραγματικότητα, διότι ενόχλησε επιχειρηματικά, ειδικά όταν πήρε το λιμάνι. Λοιπόν, δεν θα βρίσκαν την ευκαιρία που τους έδωσε, θα τη βρίσκαν σε κάποιο άλλο παιχνίδι. Θα τη βρίσκαν εξωαγωνιστικά. Θα τη βρίσκαν όμως. Πάω λίγο στους φίλους μου, τους Αριανούς, τους Αγυρακλήδες, δεν πολύ μιλάνε, εντάξει. Οι Αριανοί κόπτονται για τον ΠΑΟΚ. Μ' ακούτε? Λοιπόν, κόπτονται για τον ΠΑΟΚ. Εγώ ξέρω ότι πολλοί θα ήθελαν να έχουν ένα Σαββίδη. Άμα ήθελαν, τον είχαν. Δεν τον ήθελαν.
Τον πήγα στο σκορ, θα το σαβίδι και δεν τον θέλανε οι σουπεράδες. Έτσι, έτσι έμαθα τότε οι Δανιαντίδηδες, οι Σαουρίδηδες. Δεν τον θέλανε. Δεν ξέρω. Έτσι λένε, ότι τον πήγα στο σκορ και ο σκορ δεν έλαμε το Ρωσοπόντιο τώρα τον φέρω εδώ πέρα. Μπράβο. Έχω τον, έχω τον Δανιαντίδη, έχω τον Σαουρίδη. Τι το κάνω εγώ αυτό. Έχω άλλο πόντιο, έτσι δεν θέλω το Ρωσοπόντιο. Λοιπόν, δεν θέλουμε το Σαββίδι, δεν κάνουμε το Σαββίδι, όχι κάνα τέτοιο, όχι κάνα αλλιώ, όχι πλέτο, όχι ερχόμαστε, όχι κάνουμε. Λοιπόν, εγώ είμαι μια εξαίρεση στην πόλη. Σε αυτά που λέτε εσείς, που λέει και ο Γρηγόρης. Ναι. Εγώ θέλω τον Άρη, φτάνει η Καζούρα. Η Καζούρα είναι. Τον Άρη να τον ρίξει τέσσερα όμως. Ορίστε. Θέλει τον Άρη να τον κάνει έρωτα. Όχι, δεν θέλει να τον κάνει έρωτα. Θέλει να τον κάνει έρωτα. Να κάνει διπλά, το θέλει, αλλά προσέξτε κάτι. Προσέξτε κάτι. Πέντε ομάδες η Αθήνα. Πόσοι έχει η Θεσσαλονίκη. Μία. Πόσοι έχει η Μακεδονία. Μία. Δηλαδή, ποιο λέει αυτό δηλαδή. Όχι, θέλω τον Άρη να ανέβει. Θέλω και τον Ηρακλή να ανέβει. Ο Άρης μπορεί να με νικήσει, μπορεί να μου κόψει βαθμούς. Θα κόψει βαθμούς και στους άλλους. Και επειδή εγώ είμαι της δεκαετίας του 80, έτσι, τα ΠΑΟΚ Άρης ήταν άλλο. Ήταν άλλη ατμόσφαιρα. Φίλε, ήταν... το ΠΑΟΚ Ατρόμητος ανοίγει τα πόδια Ατρόμητος, το Άρης ΠΑΟΚ σε κάνουν ντου να πούμε και πέφτουν κοτρόνια. Α, σε ξέρει καλύτερο ο Σαββίδης, αν θέλει τον Άρη τον Ηρακλή εδώ. Πάμε διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην εκκρεμάσεις τώρα. Τάφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού στο αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axta.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Αποφάσισες να ξεκινήσεις ένα χόμπι. Μαγειρική, σκέφτηκες, που θα σου είναι πάντα χρήσιμη. Έξυπνη κίνηση. Τώρα έπαιξε ρόλο που ερχόταν κάθε μέρα σπίτι η μάνα σου να σου μαγειρέψει και σε ρωτούσε «Εγώ πότε θα γίνω γιαγιά». Δεύτερη έξυπνη κίνηση. Σαν το νέο Skoda Clever Plan. Και το νέο σου αυτοκίνητο είναι Skoda. Και βρήκες τον καλύτερο τρόπο να το αποκτήσεις. Με προνομιακό επιτόκιο 3,9%, χαμηλή δόση και 4 χρόνια εγγύηση, σέρβις, ασφάλιση και οδική βοήθεια. Skoda Clever Plan. Μία έξυπνη κίνηση. Και ακόμα μία. Μάθετε περισσότερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων της Κοσμοκάρ Skoda. Ένας δράκος κρύβει με τα χρυσά φτερά του τον ήλιο. Και ένας θαλάσσιος δράκος αναδύεται από το βυθό. Δίπλα μου, ένα δράκο αυγό ετοιμάζεται να ανοίξει. Πού είμαι? Είμαι στο Mediterranean Cosmos, σε μία από τις μεγαλύτερες και πιο επικές εκθέσεις. The Land of Dragons. Ένα μοναδικό υπερθέαμα έως τις 24 Μαρτίου. Mediterranean Cosmos. Το κέντρο του κόσμου. Πετάξτε με την καλύτερη αεροπορική εταιρεία του κόσμου. Qatar Airways. Από τις 27 Μαρτίου συνδέουμε τη Θεσσαλονίκη με πάνω από 150 προορισμούς σε όλο τον κόσμο μέσω Ντόχας με 4 πτήσεις την εβδομάδα. Απολαύστε τη βραβευμένη μας εξυπηρέτηση και την παγκόσμιας κλάσης φιλοξενία μας με έως 4.000 επιλογές ψυχαγωγίας, νόστιμα γεύματα και ευρύχωρες θέσεις στην οικονομική και διακεκριμένη θέση. Κάντε κράτηση τώρα στο qatarairways.com. Qatar Airways. Going places together. Κάποιοι προσπαθούν χρόνια να βρουν την τύχη τους. Εσύ το κάνεις με ένα απλό κλικ. Tip Bet. Με χιλιάδες αθλητικά γεγονότα. Tip Bet. Νόμιμα στην Ελλάδα. Tip Bet. Στοίχημα με top αποδόσεις. Η συχνή συμμετοχή στα παίγνια εκθέτει τους συμμετέχοντες στον κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή βοήθειας και θεά 210-923-7777. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής MGA. Φίλε μου Θανάση, σε είδα που βγήκες κανονικά από το στόχο. Παρά τ' αυτά, ο τροχονόμος σου σφύριξε. Τι το σφύρας! Τι έκανε, έκανε κάτι! Σφύρας! Γιατί σφύρας! Το ζεις. Ζήστε στην Nova. Εδώ θα δεις τις πιο θεϊκές αναμετρήσεις. Μην χάσεις το τέρμι CSK Μόσχας Ολυμπιακός στις 21 Μαρτίου αποκλειστικά στα κανάλια Nova Sports. Nova. Ζεις καλύτερα. Μα πώς τα πετυχαίνεις έτσι όλα τα σαρακοστιανά. Πραγματικά πρέπει να μου δώσεις συνταγές. Μία είναι η συνταγή. Πάρε χαρτί και γράφε. Πρώτα πετάγεσαι στο Σκλαβενίτη. Ύστερα πηγαίνεις στα έτοιμα φαγητά.
διαλέγεις ό,τι πιάτο θέλεις, γυρίζεις, το αναθερμαίνεις στο φούρνο ή στο φούρνο μικροκυμάτων και απολαμβάνεις τέλεια σπιτικά σαρακοστιανά όπου και όποτε θέλεις. Εύκολη συνταγή. Επιλέξτε γεμιστά με ρύζι, ταπόδι με κοπτό μακαρονάκι, κρυθαρότο με γαρίδες, σουπιές με σπανάκι, γίγαντες, ριζότα λαχανικών και δεκάδες άλλα πιάτα μαγειρεμένα από τους ανθρώπους του Σκλαβενίτη. Ποιότητα, ποικιλία και όλα τα παραδοσιακά νηστίσιμα τόσο φθηνά όσο πουθενά. Σας περιμένουμε στα υπερμάρκετ μας στη Θεσσαλονίκη, Περιφερειακή Οδός Νέας Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης. Εμπορικό κέντρο Μακεδονία, το Μπάζι 15. Εμπορικό κέντρο One Σαλόνικα, Γιαννιτσόν και Κολέτη. Σκλαβενίτης. Τόσο φθηνά όσο πουθενά. Λίγο καιρό πριν ήταν μια ολοκένουργια BMW. Τώρα είναι μια σχεδόν καινούρια BMW, αλλά σε τιμή μεταχειρισμένου. Επισκεφτείτε τώρα τη Velmar, το μοναδικό επίσημο έμπορο BMW στη Θεσσαλονίκη και επιλέξτε την καινούρια σας μεταχειρισμένη BMW με ελάχιστα χιλιόμετρα σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές και με προνομιακό επιτόκιο 7,9% από την BMW Financial Services. Με εργοστασιακή εγγύηση και 5 χρόνια δωρεάν service με το πρόγραμμα BMW Service Inclusive. Velmar. Μέλος του ομίλου Θήτα Βασιλάκη. Ρε παιδιά, εδώ είναι το Στεφάν Σεξεξελ. Καλώς το Δημητράκη. Έχετε τελικά νούμερα για μένα? Πλάκα κάνεις. Για σένα έχουμε τα πάντα. Από εσπόρουχο μέχρι στολή του σκι. Α, για φέρε κάτι να δοκιμάσω. Φιλαράκι, δεν φέρνεις κάτι μικρότερο? Κοίτα να δεις που για τα Στεφάν Σεξεξελ τελικά είμαι κοκαλιάρης. Για να δω και από τιμές τι παίζει. Α, καλά. Τελικά στα Στεφάν Σεξεξελ τι τιμές είναι, παιδί. Στεφάν Extra Extra Large. Λεωφόρος Λαγκαδά 213. Στεφάν Σεξεξελ. Εκεί που σταματάνε οι άλλοι, ξεκινάμε εμείς. Πάω στα Today's απέναντι να πάρω κάτι νηστίσιμο. Πακετό. Πανέτο. Today's Delicious. Νηστεία και πανέτο. Πάνε πακέτο. Ιταλικό χειροποίητο ψωμάκι πανέτο με ζεστά τραγανά φαλάφελ. Και η νηστεία γίνεται πειρασμός. Today's. Keeping the city alive. Today. Παρακαλώ λίγη ησυχία. Ξεκινάει η τελετή. Γιώργο. Δέχεσαι το πιστό σου αυτοκίνητο για παντοτινό σου όχημα? Δέχομαι. Αυτοκίνητο, δέχεσαι το Γιώργο για παντοτινό οδηγό σου? Πολύ ωραία. Να ζήσετε. Μπορείς να φιλήσεις το φανάρι. Γιατί να το παντρευτείς? Πάρε νέο αυτοκίνητο με Avis Leasing και ξένιασε από έξοδα για σέρβις, ασφάλεια, ελαστικά, τέλη κυκλοφορίας και όχι μόνο. Release your mind με την Avis. Ανακάλυψε τώρα τις μοναδικές τιμές και προσφορές Avis Leasing στο myavis.gr. Πάλι γραφείς στο ταβάνι? Πάλι πεσμένοι στο βάζε στους τοίχους? Μα τι κάνουμε λάθος? Πάντα υπάρχει η σωστή λύση. Ντομίσιμα. Η Ντομίσιμα, η πρώτη βιομηχανία στεγανοτικών χημικών δομικών υλικών, μεταφέρει σε κάθε σπίτι την τεχνογνωσία από τα μεγαλύτερα έργα που έγιναν στη χώρα μας. Μετρό, Εγνατία Οδός, Ολυμπιακά έργα. Για στεγάνωση, επισκευή και προστασία στο σπίτι, εμπιστευόμαστε το εμπορικό δίκτυο της Ντομίσιμα. Ντομίσιμα. Τα έργα μας μιλούν μόνα τους. Έχετε κατάστημα εστίασης? Κουραστήκατε να πληρώνετε υπέρογκα ποσά για τη μουσική που παίζετε στο κατάστημά σας? Ο Πασκευή είναι εδώ και σας έχει τη λύση. Stereo Cloud. Η νέα υπηρεσία μας που θα σας απελευθερώσει. Η ελεύθερη μουσική του Stereo Cloud σας περιμένει να την ανακαλύψετε με ένα κλικ στο pasκευή.gr ή καλώντας το 2310-932420. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Εδώ είμαστε και πάλι. Υπενθυμίζω ότι ο κύριος Παμπόρης Αλέξανδρος είναι ο νικητής για το Αρνί. Λίγα λεπτά μένουν, 10 λεπτά μένουν για να επικοινωνήσει μαζί μας για να πάρει το Αρνί για κύριο Μετρόπολης 95,5. Πριν πάμε στον κόσμο, υπενθυμίζω ότι μαζί μας είναι η Hyundai Εσκιά της Βαλοδήμος στο 7ο χιλιόμετρο της Αθηνών, λίγο μετά το Αλφακτέο, εκεί όπου και αυτή την εβδομάδα μπορείτε να αποκτήσετε όποιο μοντέλο Hyundai i20 θέλετε, με όφελος το οποίο φτάνει μέχρι και τα 1.600 ευρώ. Περισσότερα στο 2310-596-596. Οι γραμμές είναι κατηλημένες, πάμε στον κόσμο. Ναι.
Έλα ρε Μούρτη. Ναι. Μου λες ρε Κώστα, γιατί να μην χωρίσουμε ρε την Ελλάδα. Δεν είπα εγώ. Είπα. Εγώ ρώτησα, φίλε, αυτά είναι επικίνδυνα πράγματα. Ένα ραδιόφωνο δεν μπορεί να κάνει τέτοια πράγματα. Καταγράφτα γεγονότα. Καλά. Δεν μπορεί ένα ραδιόφωνο να προτρέπει διχασμούς. Αλλά επειδή οι υπόξιδες βγήκαν και είπαν εμείς πληροφορίες δεν παίρνουμε και μαζεύουμε υπογραφές, γίνεται ένα ερώτημα εδώ. Για ποιο λόγο, τι πως πού να πούμε, για σ' ακούσω. Να σου πω εγώ κάτι. Παρακαλώ κύριε. Ναι. Ένα παράδειγμα. Στην Τουρκία πήγα όπου και να πηγαίναμε, γεια σας Έλληνες, μας έλεγαν. Στην Ελλάδα Τούρκο και Βούργαρο με φωνάζουν. Άρα, τι θες. Τέλος πάντων, δεν θέλω, άντε, άστε. Επόμενη γραμμή, κατάλαβα. Πάμε στον νικητή, παρακαλώ. Ναι, γεια σας, καλημέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, ναι. Ο κύριος. Ναι, είμαι ο νικητής, ναι, ευχαριστώ. Παπόρης. Ναι. Από πού μας ακούτε. Από Καλαμαριά. Καλαμαριά. Και πόσα μηνύματα έχετε στείλει. Ένα. Με ένα μήνυμα κι εσείς. Ένα μήνυμα, ναι, ένα μήνυμα. Ποια μέρα θυμάστε. Πολύ καιρός. Έχει κάποιες μέρες, 10 μέρες νομίζω. Τώρα να υποθέσω, χωρίς να θέλω να σας πικάρω, ότι σας ειδοποιήσανε. Όχι, άκουσε η γυναίκα μου το... Άρα σας ειδοποιήσει, τη σύζυγος. Εσείς ήταν πιο χαλαρός ή είχατε κάποια δουλειά και δεν άκουσε. Όχι, έτυχε να είμαι σπίτι, ναι. Και σας άκουσε η γυναίκα μου. Δεν άκουα ο ραδιόφωνο, άκουσε η γυναίκα μου. Σας ήταν από το σπίτι μου τώρα. Λοιπόν, καλοφάγωτο, τι ομάδα είστε. Ευχαριστώ, πάω. Είδατε, η σύζυγος είχε το νου της. Ναι, ευτυχώς το άκουσα. Okay. Δεν το άκουσα εγώ. Λοιπόν, καλοφάγωτο. Ευχαριστώ το σταθμό. Να είστε καλά. Και εύχομαι σε όλους τους ακροατές σας τα καλύτερα. Παρακαλώ, πάμε. Έλα. Πάμε στον επόμενο και στο Ζάχαρο τώρα. Έλα. Ναι, μ' ακούτε. Τ' ακούμε, ναι. Ναι, καλησπέρα. Ραπτόπουλε, θέλω λίγο την προστασία σου. Μην κλείσετε στον αέρα, δεν θα βρίσω. Προστασία. Απλά θα την παρατεθώ με το κόκκινο. Ναι, να την παρατεθεί, ρε φίλε. Λοιπόν, έχει το προηγούμενο Σάββατο τον Χατζινάκο καλεσμένο. Το ρωτάει αν παίζει πρωταθλήματα Σαουδική Αραβία. Προσπαθεί να τον εκθέσει. Το ρωτάει αν παίζει under over στο μπάσκετ. Γιατί αυτά έχουν περισσότερες πιθανότητες. Καλά κάνει, δικαίωμά του. Παρακάτω. Ναι. Ναι, καλά κάνει. Καλά. Δεν σου αρέσουν οι ερωτήσεις μου. Δεν σου αρέσουν οι ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις θα είναι με σκοπό να τον εκθέσουν, αυτό λέω. Αλλά Χατζινάκο δεν καταλαβαίνει από τέτοια. Αν παίζει under και over στο μπάσκετ, γιατί έχει πιο πολλές πιθανότητες να βγει από ότι αν παίξει σημείο στο ποδόσφαιρο. Δεν παίζει το μπάσκετ, ρε φίλε, δεν ξέρω. Και ρωτούσα τον άνθρωπο, γιατί δεν ξέρω από μπάσκετ. Ναι, τον ρωτούσε. Στίχημα μπάσκετ δεν ξέρω. Το ρωτούσε, όμως τέλος πάντων, εγώ νομίζω ότι του λέω. Τέλος πάντων, δεν θα διαφωνήσω. Όλοι από κάπου πρέπει να ξεκινήσουν. Να το δώσει ένα βήμα τον άνθρωπο. Να πει γιατί του φέρεσαι έτσι. Ποιο. Κάπου πρέπει να ξεκινήσει. Μετά εμείς είμαστε. Εμείς που ακούμε χαζί είμαστε. Θα διαφημίζει το μαγαζί του για να δείξει ότι δεν είσαι κομπλεξικός. Κομπλεξικός. Καλά τα λέει Ραπτόπουλος. Θα έγινε τρία σημεία. Δεν ήρθα σπίτι σου. Δεν ήρθα σπίτι σου. Δεν ήρθα σπίτι σου. Δεν ξέρω ποιος είσαι. Και δεν σου επιτρέπω να μιλάς έτσι. Δεν σου επιτρέπω. Εγώ δεν είπα τίποτα. Εγώ τον άνθρωπο. Είναι η σημεία του που δίνει. Θα τον αφήσει να μιλήσει. Μπορεί να εσύ που το ξέρει, δεν φίλε. Έχει τη ρέντα αυτή τη στιγμή. Εσύ που το ξέρει τον άνθρωπο. Εσύ που το ξέρει και από πού και ω πού λε. Εγώ είμαι κομπλεξικό. Με αυτά που ακούω στον αέρα κοκκινέ. Ρε φίλε, εγώ το κάνω αυτό το πράγμα 30 χρόνια. Δεν ήμουν κομπλεξικό. Γιατί με το σκέφτηκε. Γιατί να τον βγάλω, εφόσον έχω κόμπλεξ. Σήμερα τρία παιχνίδια. Ωραία. Αν τα παιχνίδια εφόσον έχω κόμπλεξ. Για ποιο λόγο να επιτρέψω αυτό το πράγμα σήμερα, δεν άκουσες. Γιατί δεν τον άφησε να μιλήσει, αυτό δεν γιατί δεν άκουσες. Γιατί δεν τον άφησε. Ό,τι δεν γίνεται στην εκπομπή, σε συνεννόηση μαζί μου, όπως δεν κάνει ο Κωστής, δεν θέλω να κάνει και ο Κωστής μαζί μου. Ναι, δεν αφορά το Βασίλειο. Έναν άλλο είναι αυτό, ρε Σιγκόκη. Ποιο άλλο, εγώ θα σου πω πώ θα κάνει τη δουλειά. Είναι όλοι εμεί νομίζουμε ότι το κάνει και εμένα. Δεν γουστάει να σκέψει τη δουλειά σου. Δεν νόμιζε, φίλε. Εγώ θα σου πω πώ θα κάνει τη δουλειά σου. Ήρθα να σου πω πώ θα κάνει τη δουλειά σου. Αφήστε το να πει τα παιχνίδια, τελειώνουμε. Τέλο πια. Ρε φίλε, συγγνώμη, ο άνθρωπο δεν έκανε κανένα παράπονο. Θα τα πει το βράδυ, τι να χωριέ. Μπορεί να την απογευματινά παιχνίδια, ρε Γρηγόρη. Αυριανά είναι και Τετάρτη, το είπε. Το ρωτήσαμε. Μπορεί να έχει και σήμερα να δώσει. Είπε αυριανά και Τετάρτη είναι, το είπε.
τέλος πάντων. Απλά μη φέρεσαι έτσι. Είναι όλοι από κάπου ξεκίνησαν. Και εσύ από κάπου ξεκίνησες. Και ο Χατζηνάκος από κάπου να ξεκινήσει. Και το λάθος που είναι, δηλαδή. Το πρόσβαλε κανείς. Δεν πρέπει να ξενυχτάμε, δηλαδή. Πρέπει το να πρόσβαλε. Αν δεν μπορεί να τον ακούσει το βράδυ. Πάρτε εκεί να τα πει. Θα τα παίξουμε. Για να δεις ότι είσαι λάθος, θα στα επαναλάβω εγώ αύριο το μεσημέρι. Μα θα περιμένω. Αλλιώς θα ξαναπάρει τηλέφωνο. Όχι. Για να δεις ότι δεν υπάρχει όλο αυτό που λες και φαντάζεσαι. Εγώ έχω θα το βγάλεις δηλαδή αύριο να τα πει. Δεν κατάλαβες. Θα τα πει το βράδυ. Εγώ μπορώ να στα επαναλάβω τι έδωσε το μεσημέρι. Ας τώρα ρε φίλε. Δεν κατάλαβες. Τελείωσε το. Πάμε παρακάτω. Γιατί να μην τα πω. Δεν κατάλαβες. Τελείωσε το. Κατάλαβε ο κόσμος. Τέλος πάντων. Θα βγάλεις κατάλαβε πέρα. Μαλώσουμε. Καλημέρα. Καλή συνέχεια παιδιά. Καλή συνέχεια. 50 ευρώ και σε σένα. Στον επόμενο. Μην είναι κόκκινε. Ξοδεύεις πολλά τα λεφτά. Έλα. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Φίλες λέγομαι από Γερμανία. Ναι. Κάτι παίρνω. Ναι. Έχω μια απορία και θα σου την εξηγήσω κιόλας που λες για τον γκολ που λες ότι δεν μετράει. Την ώρα της εκτέλεσης που κάνει κεφαλιά ο Βαρέλα, ο Μαουρίτσιο κάνει το εξής σκεπτικό. Βλέποντας ότι η μπάλα κατευθύνεται στη μεριά του και στη γωνία, κάνει το παν να αποφύγει την μπάλα για να μην τον ακουμπήσει. Γιατί ξέρει ότι άμα τον ακουμπήσει θα είναι σίγουρα offside. Άρα και κάνει τη γύρισε αυτή το παν να αποφύγει την μπάλα. Το τακουνάκι που κάνει για να βάλει την μπάλα μέσα με το τακουνάκι είναι για να την αποφύγει, λες, που μπαίνει μέσα στα δίχτυα. Εγώ δεν το μετράω. Στα κλάσματα δευτερολέπτου ναι. Κάνει σου λέει την παν και είσαι. Δεν ξέρω. Εντάξει. Αλλά θα μπορούσε να είναι και ένα σχετικό. Το σχετικό του Μαουρίτσιο. Φίλε, να σου πω κάτι. Όλο το πρόβλημα δημιουργήθηκε από ένα πράγμα. Από την αναποφασιστικότητα διαιτητή και επόπτη. Αυτό είναι άλλο. Εγώ πιστεύω ότι είτε το μετρούσε. Μισό λεπτό. Είτε το μετρούσε, είτε το ακύρωνε, δεν θα κάναμε καμία κουβέντα αν δεν αποφάσιζε μέσα σε 30 δευτερόλεπτα. Παιδιά, αυτή η ξεφύλα που υπάρχει. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει πουθενά, δηλαδή έχουμε σπάσει όλα τα ρεκόρ. Και πού είσαι ακόμα, φίλε. Πάμε επόμενη γραμμή. Αδικία αυτό που γίνεται και τον Ηρακλή μόνο δαμάσανε. Δεν το δαμάσανε, δεν το δαμάσανε. Το εξυλαστήριο θύμα του ποδοσφαίρου ήταν. Τον Ηρακλή τον έριξε μια φορά η Τρίπολη και μια φορά τον έριξε ο ΠΑΟΚ. Δυο φορές τον έριξε ο ΠΑΟΚ. Μια με την καταγγελία του κυρίου Πέλιου και μια με τη γιαγιά του Σαββίδη του Γιώργου. Εκεί έπεσε ο Ηρακλής. Όταν έλεγε ο Ζαγοράκης να πέσουν οι σατανόγρες. Ο Ζαγοράκης δεν είχε δύναμη ούτε 3 κιλά πάγκο να κάνει. Έλεγε. Μάλιστα. Για αυτή του ήτανε. Μάλιστα. Παρακαλώ. Ήταν με το σύστημα ο Ζαγοράκης τότε. Okay. Πάμε. Το γούσταρε αυτό. Το άλλο είναι τι έκανε ο Σαββίδης ο Γιώργος. Που γούσταρε επειδή έδωσε μπαμπάς του λεφτά να σε σώσει και τον έβριζε. Έδωσε λεφτά να σε σώσει. Έδωσε λεφτά να σε σώσει και να, τον βρίζατε. Πού έδωσε λεφτά. Έτσι λέει η οικογένεια Σαββίδη. Δεν μπόρεσε να δώσει. Έδωσε. Άλλο τι ήθελε. Έδωσε. Δεν έδωσε τίποτα. Έτσι λέει η οικογένεια. Ας λες. Λάθος. Η οικογένεια έδωσε ένα ποσό μεταγραφής το οποίο είναι αστείο. Ναι. 300.000 ευρώ για το Λάμπρου. Πάρα πολύ ωραία. Τη στιγμή που έδωσε 2 εκατομμύρια για το Λέοβατς. Ωραία. Και δεν μπορεί να πει ότι είναι λεφτά. Ήθελε να τα αναβάλει λεφτά και δεν ήθελε ο κόσμος στην Ακλή. Και χάλασε η μπουγάδα. Και πέσατε γάμα εθνική. Αλλιώς θα σας ούτε θα μία σχέση. Ψαχτείτε με τον Καραγιάννη. Εάν λοιπόν, εάν τα είχατε βρει με τον Σαββίδη, τώρα θα είστε στον Άλφα Εθνική. Δεν έχει να βρει τίποτα. Οπότε ούτε διαλέξατε τον δρόμο της Γάμα Εθνικής. Ο Ηρακλής δεν ήταν υπό τη σκέπη κανένας ποτέ. Αυτό είναι αλήθεια. Γι' αυτό πήγε και η Γάμα Εθνική. Παρακαλώ. Πάμε στον κόσμο. Όχι, για άλλο λόγο πήγε. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Καλησπέρα. Ναι. Έλα. Έλα, παιδιά, γεια σας. Γεια σου. Εγώ μια απορία έχω, ρε παιδιά. Αυτό το έρμο το ελληνικό ποδόσφαιρο 50 χρόνια δεν το φτιάξουν. Μια χαρά είναι, μια χαρά είναι. Τώρα θυμήθηκα να το φτιάξουν. Πάντα θυμάμαι το σύνθημα αρχές του 80 Πάου Κάρης Ηρακλής ενωμένοι και οι τρεις. Ναι, 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 ναι. Ε? Ναι, θα κλάψουμε, ναι. Ναι, αλλά εσείς, ναι. Εγώ πιστεύω ότι το πρόβλημα δεν είναι ούτε το offside, ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Εγώ το πρόβλημα βλέπω ότι είναι ότι ο ΠΑΟΚ είναι δυνατός και του λέει μάγκες αυτά που ξέρατε 50 χρόνια, ναι. Τελειώσανε. Παρ' όλα αυτά βρήκαν τον τρόπο, περάσαν με ένα χαρτάκι ο ένας και ο άλλος. Τι να πω. Εσείς τι λέτε πάνω σε αυτό. Εγώ λέω ότι ο Ολυμπιακός ήρθε και πέτυχε το σκοπό του και ήρθε και η ΑΚ και πέτυχε το σκοπό της και οι δυο στην Τούμπα. Ο νόμος της Τούμπας κατερρίζει. Πάμε επόμενη γραμμή. Και οι δυο θέλαν και κάνανε αυτό που θέλαν το κάνανε. Τώρα τους τρόπους δεν με ενδιαφέρει.
θεμητή αθέμητη, τα κατάφερε. Πάει τέλειος. Την Τετάρτη βέβαια θα περιμένουμε να βγει απόφαση. Καλημέρα. Καλά. Έλα φίλε. Καλησπέρα τα λεβεντόνια. Καλώς τον. Τι κάνετε. Καλά. Μπράβο. Λοιπόν, άκου Γρηγόρη. Mm. Ο Κωνσταντίνος πρέπει να σε αγαπάει πάρα πολύ, να ξέρεις. Πρέπει να σε έχει υπερβολική αγάπη. Δεν ξέρω αν ξεπερνάει και τα όρια. Όχι, όχι, σε έχει υπερβολική αγάπη, γι' αυτό θα κάνω όλα αυτά. Στο λόγο. Τι τον έκανα, μωρέ. Ρε, για δέση μου είναι. Τον έβρα το κοντό εδώ πέρα και τρομοκρατήθηκε ολόκληρο βούβαλο. Το κοντράρι, το κοντράρι συνέχεια. Τρομοκρατήθηκε ολόκληρο βούβαλο εδώ πέρα. Με 80 κιλά κεφάλι. Θα το κόψω το πάσα, 7 οικογένειε θα ζήσουν. Φοβήθηκε το κοντό να πούμε. Τι ο κοντό είναι. Σατανάς να πούμε. Τον είδε ο Ανδρώνης και λέει, έλα αγόρι μου εδώ στην οικογένεια. Ο κόκκινος λέει, τώρα εδώ μας ήρθαν καινούργια να πούμε. Να χαίρεσαι τέτοιον άνθρωπο που έχει δίπλα σου. Βέβαια. Λοιπόν, άλλο πήρα να πω εγώ. Ναι. Που λες να βάλουμε τώρα τις βόρειες και τις νότιες. Ρε Κώστα, εκεί πάντα χωρισμένοι είμαστε. Ρε θες να κάνεις κράτος, άλλο, βαλκανικό, τι θέλεις. Ρε τι βαλκανικό, μια ζωή χωρισμένη δεν ήμασταν. Ναι. Θα βάλουμε το δίλημα τώρα. Πάει αυτό. Όλα αυτά ξεκινήσανε γιατί βρέθηκε αυτός ο Σαββίδης. Τους πήρε εκεί την τράπεζα. Δεν διόρισε τον Πασόκ τον Πατατούδη και του λένε τον Καγκάτσι πρωτάθλημα Ολυμπιακός και εμείς τα ψίχουλα. Ναι, yes man. Τώρα κοντός θέλει μανούρα να πούμε. Οπότε να πούμε τώρα. Δεν έχει νεοδημοκράτη Πασοκτή. Να το πούν τον Μπάοκ. Καλέ κάτσε τέταρτος και μη μιλάς. Α, γιατί τα χρέη σου θα τα βγάλω στη φόρα. Τώρα τα λες Κώστα μου που σε πήρα εγώ. Πήρε εκεί την τράπουλα την ανακάτεψε και μπέρδεσε τις βαλένες με τις δάμες. Τώρα πήρατε χαμπάρι ότι ο κοντός άμα φύγει και σε ζαβηθήκια και πόρδο θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Τι θα κάνει ο κοντός. Γι' αυτό ενωθήκατε όλοι. Ενωθήκατε όλοι από φόβο και από μάσα. Όλοι τον αγαπήσατε. Άκου τώρα. Τον αγαπήσατε. Για να δεις τι σατανάς είναι. Τον αγαπήσατε. Μέχρι τώρα, μέχρι τώρα έλεγε ο μπαμπά. Ο άπαλος. Ο δεν ξέρω κάνω. Και τώρα. Τον αγαπήσατε τώρα. Επειδή είναι πραγματικά. Περίμενε. Επειδή πραγματικά είναι η πρώτη φορά. Τον αγαπήσατε. Που λειτουργείτε συσπειρωμένα σαν μια γροθιά. Τον αγαπήσατε. Σας τι λέει. Τον αγαπήσατε. Λέει. Τον αγαπήσατε. Είτε έτσι είτε γιουβέτσι. Είδατε τον είπε ρε. Μπιφτεκάς. Μπιφτεκάς by sex είναι. Και έτσι κι αλλιώς. Να σου στείλω το Χατζηνάκο. Δεν υπάρχει καμιά κάμψη εσύ. Από το φόβο σου. Κοπρόχοντρε. Εκοπρόχοντρε να πούμε. Λοιπόν άκου εδώ τώρα που αγαπήσατε τον Σαββίδη ξαφνικά που πούλησε τα αυτά και είδατε ρευστότητα ε. Και ο κύριος Σαββίδης και είναι φίλος μου και τους βγάζει ο Μπούζος και εγώ μίλησα μαζί του πριν τρεις μήνες και αυτές σαλιάριδες όλοι. Επειδή έχει λεφτά, ενώ πριν τέσσερις μήνες, δεν είχε Σαββίδη. Αγαπάτε το Σαββίδη τώρα, φοβάστε μη φύγει, και πάτε και γίνεται 15η μετά. Φοβιτσιάριδες, εφοβίδες, 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 εφοβίδες. Εφοβίδες, 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 εφοβίδες,